Καλημέρα Ινδονησία μου, καλημέρα Φιλιππίνες μου, καλημέρα Φραπεδονίλα. Με λέει η Μαριλής πρωί πρωί με τον Μπουμπίκα, πριν καν μου πει καλημέρα. Γεια σου ρε Χρήστο Γίγαντα. Με λέει η Μαριλής, ρε εσύ Μάριε λέει, κρυώνω μόνο εγώ. Λέω, τι δεν κρυώνεις εσύ, πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή το βράδυ απλά επειδή βαριόμουν να σηκωθώ, να ρίξω πάνω μου κουβέρτα μάλινη, δεν το έκανα, βαριόμουν. Έτρεμα κάτω από την πικέ με μπλουζάκι και με πικέ και έτρεμα. Έτσι η Μαριλής. Λέω ρε Μαριλής, ναι, εσένα περίμενα να το πεις. Παιδιά, ντυθείτε καλά γερά, έτσι. Στο φανάρι ήμουν ο μόνος. Ο μόνος. Στο μηχανάκι πάνω. Ήταν γύρω μου άλλα 4 άτομα, παιδιά, με μηχανέ. Αυτόματο, μηχανή, παπάκι, ο άλλος, εντάξει, okay, με διάφορα δίτροχα, ας πούμε. Ήμουν ο μόνος που φορούσα τόσο ψηλό και αντιανεμικό. Ο μόνος. Δηλαδή, το ένα το παλικάρι, να είναι καλά, παίζει να αφορούσε και με χοντρή επένδυση καπιτονέ από μέσα. Και καλά έκανε. Δεν είπα. Ντυθείτε καλά, παιδιά. Ντυθείτε καλά. Και προσοχή, προσοχή, από την Πέμπτη έρχεται καλοκαιρία. Μπούφο Έλληνα που θες δροσιά. Από την Πέμπτη έρχεται καλοκαιρία. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πάμε εδώ είναι. Πάμε αυτά εδώ. Θα έχει με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, αγόρι μου. Όντως. Μίλησε με Φορτούνη, πάρε χιαστού. Πήγε στα Μουδανιά, πάρε Αρμαγεδόν. Τώρα τι έχουμε, πού έχει να πάει, να ξέρουμε. Το μήλο κάτω από τη Μητσοτακιά θα πέσει. Τώρα έχουμε αντίνο, έτσι. Είχαμε καιρό να ακούσουμε ονοματοδοσία σε κακοκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέγεται αντίνο. Ναι. Μου έκανε εντύπωση και όχι σε μένα, σε πολλού. Γιατί παντού, έπαιξε παντού αυτό. Στα Facebook και στα Instagram, παντού. Το ότι η κακοκαιρία αυτή που τσάξε τη Χαλκιδική, τέλος πάντων, τη Θεσσαλονίκη εδώ είναι η Χαλκιδική αυτό τέλος πάντων, νέα πλάγια και τέτοια, και Σοζόπολη και τέτοια, δεν είχε ονομασία. Δεν είχε ονομασία αυτό. No name. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Επικοινωνία μαζί μας. Μόνο SMS-ική. Πάμε λίγο σήμερα. Με ρυθμό speed data κατευθείαν να φύγουμε. Έχουμε SMS-ικό ξεπαρθένιασμα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υποκληθούμε στον 211. Διαβάζω το μήνυμά του. Μία απλή αλλά σημαντική καλημέρα στην απλή αλλά σημαντική μας πρωινή συντροφιά. Καλή εκπομπή να έχουμε, παιδιά. Είναι περιττό να πω από ποιον είναι το μήνυμα. Είναι περιττό να το λέω για κάποιους που ακούνε πρώτη φορά ίσως την εκπομπή. Νίκος Πάουκας μες στο χώρι δεν υπάρχει. Ευγενέστε τα Πάουκτσάκια. Θα του. Εγώ προσωπικά με το που κερδίσω τον Τζόκερ ή θα παντρευτώ το παλικάρι τον Αθηνέζο που κέρδισε τα 5.900. Δεν υπάρχει αυτό. Δε. Θα του στήσω άγαλμα κανονικά του Νίκο Πάουκας μες στο χώρι. Λοιπόν, πάμε για να παρουσιάσουμε το ποιοι είμαστε σήμερα εδώ πέρα και να δώσουμε διαγωνισμούς. Δεν θέλω όμως έτσι. Θέλω με κομματάρα σπιντάτη, με κομματάρα που να σμπρώξει, με λατρεμένα Αμερικανάκια, τα οποία λατρεύω, και λατρεμένα και τα λατρεύω, τεράστια Αμερικανάκια. Μπάντα η οποία θέλει καμιά εικοσαριά Slayer έτσι για πρωινό, στο γάλα, για χαβαλέ. Και την οποία κάποιοι τραγικοί Έλληνες πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια στο Rockaway Festival στην Αθήνα την κράξανε, τους κράξανε αυτούς, εν αναμονή του Nick Cave. Θα ξεράσω. Θα ξεράσω πραγματικά. Ελπίζω να μας ακούει κανείς από αυτούς. Το εννοώ. You have a lot of dick chasey, but you don't have mind. Δηλαδή, το κλείνεις το μαγαζί και φεύγεις. Ό,τι πιο ελεϊνό να πας στην συναυλία, ρε φίλε, για να κράξεις τους προηγούμενους. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό. Όχι εσύ. Ο κόσμος πώς μπορεί και το κάνει. Ακόμα και να μην σ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω. Νικεύει, νικεύει. Τι να κάνω. Μαριλής, γραμματιακή υποστήριξη. Χρήστος Κιώσης, άκα DJ Κίος, ένα ακόμη πρόγραμμα μαζί μας στην κονσόλα και τα decks του Λίμπερου της καρδιάς σου. Για μένα, μία από τις πιο αδικημένες προσωπικότητες στην Ευρώπη τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια. Δεν υπάρχει Χρήστος Τσαλτίδης. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στο Πολύχρονο, από ό,τι μαθαίνουμε. Ο δάσκαλος του Λίμπερου. Προετοιμάζεται ο Άρης. Φύγαμε. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, ο φίλος με το μπλε αμάξι, είναι στα δεξιά μου. Τα σπάσανε. Λοιπόν, είμαι ο Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας. Και πάμε ευθύς αμέσως στον διαγωνισμό μας. Αν τα πει ποτέ αυτά ο Νίκος ο Κέιβ, να με πάρετε τηλέφωνο. Τρεις διπλές προσκλήσεις, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ή μάλλον να βάλουμε πρώτα θέμα. Πρώτα θέμα και μετά. Πρώτα θέμα. Πρώτα θεματάκι και μετά, για να σκεφτείτε λίγο. Και μετά διαγωνισμό που αφορά λίγους σχετικά. Αφορά 2-3.000 άτομα. Παραπάνω δεν ασχοληθείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άκη τον Παοκτσή, τον γιατρό. Ο οποίος συχνά πυκνά μας τροφοδοτεί με θέματα. Ωραίος. Και το ένα, αυτό από καρδιάς τον ευχαριστούμε. Άγγλος δημοσιογράφος ρώτησε τον τεράστιο Πίτερ Κράουτς. Ο οποίος Πίτερ Κράουτς ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του.
Τα κρεμάει πλέον. Τέλος. Η γυναίκα του μην κρεμάσει μόνο. Έχει καρφώσει ένα τσιγκελάκι πίσω από την πόρτα του δωματίου του και τα έχει κρεμάσει. Θα γυρίζει τώρα μόνο με πέδιλα ή σαγιονάρες. Ρώτησε λοιπόν ο Άγγλος δημοσιογράφος τον Πίτερ Κράουτς. Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν? Για να πάρει την απάντηση από τον Πίτερ Κράουτς, Παρθένος. Σχολιάστε την απάντηση. Αν ποτέ δώσει τέτοια απάντηση Ιταλός ή Αργεντίνος ή Γερμανός ή Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, αν έχει αυτή την ευστροφία, αυτή την ευφυΐα, αυτό το ύφος, αυτό τον αυτοσαρκασμό, και ποιος ή ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα δικαιολογούνταν να δώσουν αυτή την απάντηση. Και φυσικά, αν ποτέ Έλληνας δημοσιογράφος πάει μπροστά σε διεθνή ποδοσφαιριστή και ρωτήσει, αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν? Είναι τεράστιο θέμα, γεμίζει τρεις μήνες. Σε καθοδηγούμε λίγο. Σε διευκολύνουμε, επειδή η ώρα είναι δύσκολη. Και ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές ή ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής θα δικαιολογούνταν να δώσει αυτή την απάντηση στην ερώτηση, αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν? Απάντηση: Παρθένος. FM κενό, το σχόλιο σου, αποστολή στο 54526, έτσι. Η εσεμιέρα ανοιχτή, το αποδεικνύει ο 211, ο Νίκος Πάουκας Βαστοχώρη, και σε περιμένει. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Πάμε τώρα στους δύο διαγωνισμούς για σήμερα. Λοιπόν, είμαστε πραγματικά ιδιαίτερα περήφανοι, και το εννοώ αυτό, ιδιαίτερα περήφανοι, που δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον Ιδίπους Τύρανο του Σοφοκλή, το super hit του Σοφοκλή, Ιδίπους Τύρανος, στην πρώτη σκηνοθετική απόπειρα σε αρχαίο δράμα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιχειρεί, σκηνοθετεί αρχαίο δράμα. Η παράσταση είναι sold out για την Επίδαυρο, έχει γίνει ρημαδιό, και εμείς δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Με πρωταγωνιστή, δηλαδή ειδίποδα, τον μοναδικό, τον τεράστιο, τον αξιολάτρευτο Δημήτρη Λιγνάδη. Υπέροχη συνάντηση αυτή. Σοφοκλή, Μαρκουλάκη και Λιγνάδη. Με την υπέροχη Αμαλία Μουτούση στο ρόλο της Ιωκάστης, με τον σπουδαίο Νίκο Χατζόπουλο ως Κρέοντα, με Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη ως Τηρεσία, με Γιώργος Γιώβα ως Άγγελο, με Γιώργο Ψυχογιό ως Θεράπον, με Νικόλα Χανακούλα ως Εξάγγελο. Όλοι αυτοί απόψε στο Θέατρο Δάσους, ώρα 9.30 η παράσταση θα γίνει. Απόψε Θέατρο Δάσους, ώρα 9.30 θα γίνει, επειδή είναι Ελλάδα και επειδή είναι καλοκαίρι, και επειδή Ελλάδα, καλοκαίρι, αρχαία τραγωδία και αρχαία κωμωδία πάνε μαζί, όσο και αν ο ρημάδης ο καιρός θέλει να μας κάνει Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι, τρεις διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα αυτή απόψε στο Θέατρο Δάσους. Και όπως υποσχεθήκαμε από ΕΠΣΕ, και έναν άλλο διαγωνισμό, ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εισοδείας ή οράσεως από τα Opticon Express, με τα οποία εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε, από τα χρόνια των Λοσλιμπερίσης από το βράδυ. Μας ακολούθησε ο Αντώνης Δημητριάδης, Αντώνης The Master of Horace Δημητριάδης, και στην Τρόικα. Το υποσχεθήκαμε ΕΨΕ με αφορμή την παρουσία του καταπληκτικού μοναδικού Βαγγέλη από την Αριδαία, καταπληκτικός Βαγγέλης, χωρίς να το ξέρει, μας στείνει θέματα, πραγματικά, χωρίς να το ξέρει, μας στείνει θέματα το παιδί, ή μπορεί και να το ξέρει, μακάρι να το γνωρίζει, να το αντιλαμβάνεται. Μην το λέει. Με το οριζόντιο δοκάρι, το οποίο έσπασε με σουτ που έκανε όταν αγωνιζότανε στην Πέλα, ποιος, Παναγιώτη, ο Ταραλίδης. Ο Γιάννης ο Ταραλίδης. Κατευθείαν εμένα μου ήρθε στο μυαλό κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο. Ένας δάσκαλος στο επάγγελμα, που έγινε μετά και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όταν έπαιζε στο χωριό του, με βρωμόσουτο που έκανε, σκότωσε γάιδαρο που βρισκόταν πίσω από την εστία. Σκότωσε γάιδαρο. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο ψάχνουμε, πήγε μετά στην μεγάλη ομάδα του νομού του, στην μεγάλη ομάδα του νομού του, που την ξέρουμε όλοι και την ξέρετε όλοι, και στη συνέχεια πήγε στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής? FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του ποδοσφαιριστή,
μας αρκεί το επώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Έχει μείνει στην ιστορία ως ο Έλλην ποδοσφαιριστής που στα νεότερα χρόνια, σε αυτήν τη φουρνιά τέλος πάντων, των νεότερων χρόνων του ελληνικού ποδοσφαίρου, σκότωσε γάιδαρο με σούτ που έκανε στο ξεκίνημα της καριέρας του. Είχε βρωμόσουτο ο άνθρωπος. Και από όσο ξέρω είναι ζει και βασιλεύει, είναι καλά και ζει και βασιλεύει. Έτσι. Λοιπόν, αποστολή στο 54-5-26. Αν δεν απαντήσεις, θέλουμε σχόλιο σχετικά από αυτό ή αν ξέρεις κάτι ανάλογο. Μπορεί να μας πεις εσύ ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Ολυμπερόπουλος, ναι, παράδειγμα. Και να το γνωρίζουμε εμείς. Ναι, ο Νίκος Ολυμπερόπουλος στα Φιλιατρά είχε σκοτώσει με σουτ που έκανε 18. Οτιδήποτε, έτσι. Περιμένουμε. Ανοιχτοί είμαστε εμείς, σε περιμένουμε. Τρόικα, η εκπομπή η οποία επιμένει καλοκαιρινά και λέει τι Ηράκλεια, τι Ηρακλιά, τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια, στο κάτω-κάτω η Καλιφόρνια δεν έχει μπουγατσατζίδικα. Πίτσα Mr. Goal, Σικές Μεσολογίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. 12 ώρες έχεις να παραγγείλεις μπροστά σου. Σικές Νεάπολη, Εμπελόγη, Πολύνη, Μετέωρα και στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις από αυτές τις περιοχές. Μία εκ των προσφορών, όπως δύο πίτσες μεγάλες, 93 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα, Mr. Goal, την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήμουν δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει αυτός. Περιμένω 2-11. Περιμένω κι άλλους. Μπράβο. Μπράβο. Ασχολείσαι, μας δίνεις 2. Πεθαίνω με τον χαρακτηρισμό για τον δεύτερο. Σε λίγο το διαβάσουμε το μήνυμα. Μας δίνεις 2 Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να δώσουν την απάντηση στο ερώτημα: αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν? Παρθένος. Αυτό απάντησε ο Peter Crouch. Would you fuck me for blow? Γεια σας, τεράστη Bloodhound Gang. Μας δίνεις 2 ποδοσφαιριστές. Για τον πρώτο ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει τουλάχιστον ένας. 1000%. Για τον δεύτερο, τι ωραίος χαρακτηρισμός. Τι ωραίος χαρακτηρισμός. Υπέροχος Νίκος Πάουκας μες στο χώρι. How do you expect me to work with this distraction? Ξέρεις ποιο είναι υπέροχο, ε? Τρία πράγματα τα οποία είναι σημαντικά στο Πέστορε. Έχει ένα μέρος στην Αμερική. Το τραγούδι λέγεται έτσι. Τρία πράγματα που πρέπει να δεις στο, στο Κιλικής, ας πούμε. Ναι. Και το κομμάτι διαρκεί 1 λεπτό και τι έχει, τι είναι. Κενό. Τίποτα. Είναι κομμάτι τραγούδι, τίποτα, δεν είναι κενό, τίποτα αυτό. Που αυτό. Ναι. Όταν το πρώτο, στο άλμπουμ των. Ναι. Σε αυτό εδώ το. Είναι το δεύτερο, νομίζω, άλμπουμ των Bloodhound Gang. Νομίζω το δεύτερο. δεν υπάρχουν, εντάξει. Okay. Όταν το πήρα, λέω, είπα το πάω πίσω, λέω ρε, είναι κενό αυτό. Λέω κάτι, έχει πάθει ζημιά εδώ. Μου λέει το παλικάρι που το είχα πάρει, λέει το track είναι έτσι κενό, ρε. Απλά γράφει, ξέρεις, βγαίνει κανονικά track νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 8, τι είναι. Και είναι κενό αυτό. Αχ, γεια σου ρε Γιάννη, για το θέατρο είσαι ο πρώτος. Ευχαριστούμε, λέει ο Γιάννης. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε εσάς που συμμετέχετε στις κληρώσεις, ειδικά για το θέατρο. Δεν έφτανε ένα τόμ στο Θεσσαλονικιώτικο ποδόσφαιρο, Sky Meaty και δεύτερος. Είχαμε τον Παπαδόπουλος, έτσι. Δεν μας έφτανε αυτός, Sky Meaty και δεύτερος τόμ. Αυτή είναι δουλειά, φίλε. Και ποιος είναι αυτός? Λέγεται Τόμ στο όνομα και Πίρς στο επίθετο. Και ό του θαύματος, σε τι θέση αγωνίζεται, σε τι θέση, Παπαδόπουλα, θα μπορούσε να αγωνίζεται ένας Πίρς? Αριστερό μπακ. Μπράβο ρε Αριανάρα, μπράβο ρε Αριανάρα. Και μόνο που ασχολείσαι, φτάνει με τους βλαχοίβηρες και με τους βλαχοβαλκάνιους που μας κουβαλάνε οι άλλοι οι συντοπίτες. Το σουρωτήρι άμυνα, κάτσε. Φτάνει. Κάτσε να τις μαζέψουμε τώρα με τον Πίρς. Φτάνει, φτάνει και Τόμ και Πίρς και αριστερό μπακ και από την Leeds United. Έλα πια στον Τζέρι. Μπράβο ρε Αριανάρα. Μπράβο ρε Αριανάρα. Και μπαίνει και Πολ Σκόλς. Μπαίνει ο γιος του Πολ Σκόλς. Έλα μέσα όπως είσαι. Μπόρις Μπέκερ είναι ρε. Έλα μέσα όπως είσαι. Γε του Πολ Σκόλς. Γε του Πολ Σκόλς. Πεκταρά, έλα μέσα. Είναι, νάτος. Έλα μέσα. Έλα για κομπούλα. Έλα για καλημέρα, παλικάρι μου. Την Παρασκευή, έλα που θα είμαστε μόνοι. Ναι, καλά, είσαι. Ναι, ναι, καλά. Εδώ μπροστά. Πάσχινες. Ναι, πάντα.
Χοντρένουμε εμείς. Τώρα με τον ΠΑΟΚ καθόμαστε μόνο και βλέπουμε ΠΑΟΚ, οπότε πίτσες, όλα. Σε δουλεύει για το παιδί, ρε. Για το παιδί σε δουλεύει, ρε, κακομοίρη. Όπως είσαι ο Θεός, σε έκανε για να μην είσαι ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Και είσαι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δες τον καθρέφτη. Έχεις να φας κρυάδες στη ζωή. Δες τον καθρέφτη και πες, είμαι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Θεός σε έκανε για να είσαι οτιδήποτε άλλο εκτός από ΠΑΟΚ. Ψηλό, καλή σε κοροϊδεύει το πιτσιρίκι. Παλικάρι μου. Διακοπές φέτος, λέει, που θα πας. Τώρα θα πάμε για λίγο, για λίγες μέρες εξωτερικό. Λίγο εδώ κοντά, αν μπορείς. Τώρα θα πάμε για λίγες μέρες εξωτερικό. Που λένε μου καλημέρα. Ποια χώρα, πες χώρα, εάν θες, οι χώρες. Αυστρία, Αυστρία. Αυστρία. Ναι, καλοκαίρι και Αυστρία είναι άρρηκτα στις μέρες. Και μετά. Και μετά Χαλκιδική. Αυστρία, Χαλκιδική, λοιπόν, θυμάω, καλοκαίρι. Ναι, κάτσε καλά. Πες και εσύ μια καλημέρα, μη στραβώσεις. Πώς είναι αυτό, 2-10. Καλημέρα. Μου λένε καλά είσαι. Εσύ ευτυχώς δεν λες ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι. Χαμένα σλαμά. Δεν πειράζει. Ψιλο Πίτερ Κράουτς, ε. Ο Σκόλς και ο Κράουτς. Κάτσε καλά. Όλοι οι United προσωποποιημένοι, όμως ευτυχώς δεν είμαστε United. Τι είστε στην Αγγλία? City. City. Ναι. Σε δικαιολογώ αυτή η φουρνιά τώρα. Αυτή εσύ δεν είσαι όμως City. Κάτι άλλο. Και εσύ City. Δύο City. Τι λέρε. Εγώ σας λέω City. Πειράζει. City. Άντε να βρίσκω παντού τη City. Πεκταράδες, Σακελαρίδιδες Juniors. Σακελαρίδιδες Juniors, παιδιά. Αυτοί που κάποια μέρα θα με πληρώνουν. Πάμε στο διάλειμμα με μεγάλη μπουκιά που έφαγε από τη Mr. Gold, την πίτσα που παρήγγειλες εδώ πέρα. Αχ, ωραία. Ωραία σπιντάτα μπήκαμε. Και άλλο στέλνει. Ήμουν σίγουρος για τον Άκη και για τον άλλον. Τον στέλνουν δύο. Και ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη, για τον οποίο πλέον δεν έχω λόγια. Το εννοώ ότι έχει στερέψει πλέον η δεξαμενή των ύμνων μου για τον Νίκο Πάουκ Ασβεστοχώρη. Το στέλνει και ο 887. Εννοείται, βάζεις μέσα και Τσίπριους και περήφανους Τσίπριους και Ελλαδίτες. Και Τσίπριους και Ελλαδίτες, αδερφέ 887. Λοιπόν, θα πάμε σε break και με το που γυρίσουμε διαβάζουμε τους ποδοσφαιριστές που στείλατε, να δούμε μήπως κάποιοι στείλουν κάποιο άλλο, έτσι. Μήπως στείλει κάποιος κάποιον άλλο που δουν. Χίλιοι δυο μπορεί να είναι Έλληνες. Μπορείτε να στείλετε κάποιους που έχουν σταματήσει, δεν παίζουν πια. Μπορεί να στείλεις κάποιον που να, αν δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, θα ήταν παρθένος. Το είπε αυτό ο τεράστιος, το που λένε μου, η πεκτούρα αυτή η τεράστια, ο Πίτερ Κράουτς. Ο είμαι 1,99 και ξέρω δύο καντάρια μπάλα. Και το εννοώ. Για 1,99 φορ, ο άνθρωπος ξέρει τρία καντάρια, 13 τόνους καντάρια μπάλα. Ο Πίτερ Κράουτς. Και το έχω πει 100.000 φορές στην πράξη. Το απέδειξε όταν κράτησε πίσω όλη την αμυντική τετράδα της Πορτογαλίας στο αλίστου εκείνο μνήμης Πορτογαλία-Αγγλία με την αλητία της σφαγή στον CR6,5 να εκβιάζει την αποβολή από τον Γουέιν Ρούνεϊ να κλείνει το μάτι στον πάγκο της Πορτογαλίας. Άστο, το πάρω εγώ. Μιλάμε για αλιταριό και γύφταρο και αλιταρά. Που δεν κάνει καν να ασχολούμαστε μαζί του. με τον CR6,5 και προς τιμήν τους χιλιάδες οπαδοί της United, τότε έπαιζε στη United, ζήτησαν να μην ξαναπατήσει στο νησί, να μην γυρίσει πίσω. Και το ζήτησα και εγώ το επόμενο πρωί. Ούτε για τουρισμό στο νησί ξανά ο CR6,5. Έτσι, πολύ απλά. Λοιπόν, τρεις διπλές. Ιδίπους Τύρανος. Αξεπέραστη παράσταση. Και από ό,τι διάβασα σε κριτικές, μαγική δουλειά από Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στο τεράστιο αυτό δράμα του Σοφοκλή. Σήμερα θέλω συμμετοχές. Όχι είμαστε περήφανοι οι Έλληνες και μιλάμε για Μακεδονία, είπε κάτι ο Χρήστος Λούλης προχθές, ο ηθοποιός. Α, τι είπε? Στη συνέντευξη τύπου. Όταν ακούς, λέει, τρομάζω όταν βλέπω, λέει, σύγχρονο Έλληνα να μιλάει πολύ για αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ελλάδα, δίνω, λέει, 80% ότι δεν έχει ιδέα από αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι. Όχι κατεβαίνω για τη Μακεδονία, με κρατάω ελληνική σημαία. Εδώ απόψε, να πας να δεις Ιδίπους Τύρανο. Έτσι. Και τι γινότανε κιόλας στην αρχαία Ελλάδα. Τι ρημαδιό γινότανε. Απλά πράγματα. Δημήτρης Λινάδης, δεν σχολιάζω. Ιδίπους, λατρεμένος Δημήτρης Λινάδης. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίζει τα πάντα. Το παιδί παίζει τα πάντα. Και θα διαβάσω σε λίγο ένα απόσπασμα για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Τρεις-τέσσερις σειρές είναι, πέντε σειρές. Ένα χαρακτηρισμό μάλλον. Οκ, η Αμαλία Μουτούση και ο Νίκος Χατζόπουλος, σπουδαίοι και οι τρεις. Απόψε ώρα 9 και μισή στο θέατρο Δάσους. Και φυσικά γυαλιά, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ψάχνουμε τον ποδοσφαιριστή που με βρωμό σου τότου. Μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. Μακεδόνα, εδώ. Άντε, βοηθάμε. Κεντρική Μακεδονία. Σκότωσε γάιδαρο που βρισκόταν
πίσω από την εστία. Πήγε στην μεγάλη ομάδα του νομού του, που πολλές φορές έχει προσωπηθεί στην πρώτη εθνική, και από εκεί πήγε στην ΑΕΚ. Ποιος είναι? FM κενό, το επώνυμό του, το δικό σου ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Παπ! Το είδα, το είδα. Δεν υπάρχει. Καρχαρίες. Δεν υπάρχει. Σαρ. Δεν υπάρχει. Νίκος Πάουκας με στο χώρι, αγόρι μου, κλείς το μαγαζιά στο. Πάρε το γιο σου και πάντε στη, δεν ξέρω πού, στην Ινδοκίνα. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά. Παιδιά, θα πούμε σε λίγο και ένα. Μπορεί να συμβεί κάτι. Όχι μπορεί. Θα συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το λέω με μεγάλη μου λύπη. Δεν το λέω με κέφι, με χαρά. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο. Ίσως ο μόνος που μπορεί να χαρεί είναι ο Χρήστος Κιώσης. Ο μόνος. Το εννοώ. Ο μόνος. Δεν κάνω πλάκα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, παπ. Πάει και ο Άγγελος. Ρούμεν τύπος. Πάει ο Άγγελος. Πέφτεις από κανένα σύννεφο. Εντάξει, δηλαδή το. Για να μην τα γράψει τώρα ο Χελάκης. Δηλαδή το πιο. Το πειρατικό. Ναι, εννοείται. Δίκιο. Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Εκεί μπορεί να βρεθεί άνετα πλέον ο Άγγελος Αναστασιάδης. Μακριά από τη βρώμα της Εθνικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23-17-19-229. Ναι, παίρνω σε αυτό το τηλέφωνο επαπ. Τι λέω όμως. Α, Ρούμεν Κόλλες. Η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Υγρασία, ξέχασέ την. Ζέστη, ξέχασέ την. Γιατί όλα αυτά? Επειδή θα έχεις Ρούμεν Κόλλες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως μπορείτε να μπείτε και στο rumen.gr. 7-16 δεν υπάρχει. Το ξέρει ο 458, μπράβο. Θα διαβαστεί σε λίγο. Ναι, έχουμε τη μόνη σωστή απάντηση. Είναι ανήκει στον 458 ή στην 458, σχετικά με το παταγιαλιά ηλίου, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε με κομμάτι, επιλογή, το ψάχνει ο Παπαδόπουλας εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις. Και τελικά το βρήκαμε, αγαπημένο και δικό μου, αλλά κυρίως του ΠΑΠ, λατρεμένη σένσερ και τιμημένα 90's. Έχει πέσει ατελείωτο ξύλο σε όλα τα venues της Ελλάδας όπου εμφανίστηκαν οι σένσερ με το κομμάτι αυτό. Δώσε DJ Kios. Αριστουργηματική επιλογή. Όπου υποκλίνεται το κομμάτι, θα μπορούσε να έχει τίτλο Πριόνια. Yeah. Απλά, τόσο απλά. Πριόνια. Άκουσες πολύ σένσερ εσύ, θυμάμαι στο μαγαζί, έφερε στο CD εκεί πέρα. Πρέπει να έχω 3 ή 4 άλμπουμ και ένα σίγγλ έχω, κάτι τέτοιο. Yeah. Αν θυμάμαι καλά. Yeah. Αυτό είναι αλμπουμάρα. Yeah. Αυτό είναι αλμπουμάρα. Αυτό είναι από τα κορυφαία των 90's. Είχε γίνει και ένα σκηνικό με μένα και την τραγουδίστριά τους στο σκηνικό. Τι? Το χάρι, αλλά έγινε παρεξήγηση με κάποιους τύπους από πάνω με την, όταν παίξανε στο κλαμπ του Μήλου. Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ποιο γίνει χαμός. Με έγινε το φίλο στον Γρηγόρη τότε. Τι έγινε. Ο Γρηγόρης κλασικός ρόκερ μπροστά. Κράτησε το κολλητό μου, ρε. Κάτσε που ξαναγεννήσει και τρέχουμε. Εντάξει. Ωραία, δεν κατάλαβα. Η παρολίγο πεθερά του Ροναλντίνιο, τον γκέι, γιατί διάβασε, γιατί, για ποιο λόγο είχε. Είχε 2 κρεβατοκάμερες για 2 διαφορετικές γυναίκες. Μιλάμε για μέγα ρεμπεσκέρε, φίλε. Φίλε, μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Είναι παικτούρα. Αυτά που έκανε, φίλε, εντάξει. Είναι παικτούρα. Αλλά. Επειδή πλέον εύκολα τα βλέπεις, έτσι, εύκολα. Δηλαδή πατάς YouTube, πατάς Ροναλντίνιο και βλέπεις 15 στιγμές του, ας πούμε. Παλιά, αν δεν τα είχες, ρε παιδί μου, αυτά, τόσο πιο πολύ θα τα εκτιμούσες. Μου είπε ένα σκηνικό. Α, σαν σήμερα, το 1950, η Βραζιλία χάνει στον τελικό από την Ουρουγουάη με 1-2 και είχαμε τις αυτοκτονίες. Ναι. Θυμάται κανείς τον σκόρερ της Ουρουγουάης? Ένας είχε βάλει 2 γκολ. Ναι. Μου είπε ένα σκηνικό με Ροναλντίνιο. Ποιος? Ένα παλικάρι το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι τουλάχιστον. Ωραία, μπορεί να μην το έχω δει. Όχι, μπορεί και να μην το έχω δει. Θα το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τους διαγωνισμούς μας, να πούμε κάτι, παιδιά. Είναι επικίνδυνο. Τώρα υπάρχει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ειδή που στήρανος απόψε. Μπορεί να πάει αύριο, γιατί η παράσταση Tok Tok με Σπυρόπουλο και Σταρόβα που είναι προγραμματισμένη για αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Δάσους, μεταφέρεται στο Radio City. Οπότε διόλου απίθανο η παράσταση να πάει αύριο στο θέατρο Δάσους. Ο καιρός αύριο το μεσημέρι ανοίγει. Σήμερα είναι όλος ο κίνδυνος. Εμείς δίνουμε από σήμερα και οι νικητές θα πάνε τέλος πάντων την ημέρα που θα γίνει η παράσταση. Θα γίνει σήμερα, σήμερα. Θα γίνει αύριο, αύριο. 3 διπλές προσκλήσεις. Ειδίπους Τύρανος, του Σοφοκλή, σκηνοθετή Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δημήτρης Ζηλνάτης, Αμαλία Μουτούση, Νίκος Χατζόπουλος στους βασικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο και το αποστέλεις στο 54526. Μπορείς με το ίδιο μήνυμα να μπεις και για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express
αρκεί όμως να απαντήσει σωστά, όπως ακριβώς κάνει μέχρι στιγμής μόνο ένας, ο 458, ποιος είναι ο Έλλην ποδοσφαιριστής. Έχει πολλά χρόνια που σταμάτησε η καριέρα του, έτσι. Δεν είναι δεκαετία 50, 60, 70. Γεια σας, okay. Ρεμανίστρα. Ο οποίος με βρωμό σουτότου σκότωσε γάιδαρο που βρισκόταν πίσω από την εστία. Εκεί στην επαρχία που αγωνιζόταν. Εδώ, στην κεντρική Μακεδονία. Μετά πήγε στην πρώτη ομάδα του νομού, στην πρώτη εθνική, και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής? Μας αρκεί το επίθετό του, FM κενό, το επίθετό του, ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θεματάκι με τον Peter Crouch, που απάντησε ότι αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα ήμουν παρθένος. Εδώ πρέπει να υμνήσουμε τον τεράστιο Νίκο Σαργκάνη, που προς τιμήν του είχε πει το εξής. Όταν τότε, στις πρώτες μέρες του, στον Ολυμπιακό, είχε πάει την Καστοριά στον Ολυμπιακό, έπαιρνε περίπου 30 επιστολές την ημέρα από γυναίκες. Υψούσαν υπηρεώτησες. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, εντάξει, okay, ρε φίλε. Okay. Ναι. Αλλά κυρίως φυσικά Αθήνα. Πήγε κάτω Καστοριανός. Κυρίως Αθήνα. Εννοείται, κυρίως Αθήνα. Okay. Είχε πει ότι αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής και ήμουν περιπτεράς, δεν θα είχα δει γυναίκα. Και φυσικά να την χαίρεται για την Καμαρώνη, έχει γυναικάρα ο Νίκος Σαργκάνης και έχει και κοριτσάρα. Νομίζω η μία από τις δύο και οι δύο έχουν κάνει μόντελινγκ, έτσι. Νομίζω η γυναίκα τώρα μοντέλο. Ήταν η γυναίκα, ναι, και είναι και η κόρη του κάτι. Η κόρη ήταν σε κάποια τηλεοπτικά πάνελ, κάτι τέτοια. Έχει και πανέμορφη γυναίκα ο Νίκος Σαργκάνης και έγινε και πολύ ωραίος άντρας. Έχει τύπο ο Νίκος Σαργκάνης. Και πανηγύριζε το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό το 88. Του στάχωσα στον Ποπό, έλεγε τον Κουσκοτά, ε. Βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, να δούμε. Έχουν έρθει τώρα ούκο λίγα μηνύματα. Βάλαμε το απλό ερώτημα. Ποιος ή ποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές δικαιούνταν, αν είχαν τα κότσια βέβαια, αν είχαν τα γκάτς, να δώσουν τέτοια απάντηση όπως έδωσε ο Peter Crouch. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάποια τρυφερά μηνυματάκια που έχουν έρθει. Είπαμε τα 90s, η δεκαετία, η καθαρά υβριδιακή, έτσι. Τώρα αυτό το κομμάτι τι να το πεις. Punk, metal, new metal, electro, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει. Dance, metal, punk, ό,τι θέλεις. Υπέροχη sensor, υπέροχη. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο ήρθε από τον Νίκο Σπάουκ Ασβεστοχώρη. Πρώτος και καλύτερος ο Μάνταλος. Και μετά το... Τρομαγμένο πουλί ο Χαριστέας. Τρομαγμένο πουλί. Φίλε, ο χαρακτηρισμός είναι απίστευτος. Τρομαγμένο πουλί. Θα το στείλω στον Άγγελο Χαριστέα, ειλικρινά, πίστεψε με. Θα πω, Άγγελε, ο 211, αν ζητήσει το τηλέφωνό σου ο Χαριστέας, θα το δώσω, να ξέρεις. Δεν ξέρω, πάμε να το δώσουμε. Το δώσω, ναι. Το ζητήσει ο Χαριστέας. Έχει ανάγκη ο Νίκος. Ο δικός μας, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ λέω ότι θα έχει. Έλα, μωρέ τώρα. Καλό παιδί ο Χαριστέας, ρε. Ναι, καλό. Ναι, αλλά είναι όμως... εκείνο που θέλαμε να φάμε τον προπονητή. Μάλιστα. Στο 1-4. Είσαι αστείος. Να είσαι καλά, Ρεμιχόπουλε. Είσαι πραγματικά αστείος. Τι να κάνεις. Είσαι πραγματικά αστείος. Λοιπόν, πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος και ο 716, ο παδός του Άρεος, λέει: Μάνταλος είναι η ξεκάθαρη απάντηση σήμερα. Το πιο ατέριαστο. Εδώ πέρα έχω διαφωνίες τεράστιες. Κι εγώ. Και ενστάσεις. Το πιο ατέριαστο ζευγάρι του κόσμου, ίσως, με Χριστίνα Βραχάλη. Από τις περιπτώσεις που σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου η Βραχάλη, φίλε. Εδώ διαφωνώ. Εδώ διαφωνώ, 716. Διαφωνώ. Μια χαρά της είναι της Βραχάλης ο Μάνταλος, ο Πέτρος. Sorry, έτσι. Η οποία είναι από εδώ η Βραχάλη, Χριστίνα, έτσι. Από εδώ δεν είναι. Και δούλευε και σε... Ναι. Από εδώ, Χρήστο, από εδώ δεν είναι η Βραχάλη. Εντυπωσιακή σαν παρουσία, αλλά δεν ξέρω, δεν μου βγάζει κάτι. Εντυπωσιακή σαν παρουσία. Ναι, ρε φίλε. Έτσι τη βλέπεις, αυτή σαν γυναίκα, αυτό λέω. Τη βλέπεις, είναι ψηλή, είναι, έχει χαρακτηριστικά, ναι, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου, ναι. Και είναι μια χαρά ζευγάρι με τον Πέτρο το Μάνταλο. Γιατί, ο Μάνταλος, τι έχει. Μπορεί να χωρίσανε. Παιδιά, εγώ τι λέω. Μια χαρά της είναι ο Μάνταλος, αν είναι μαζί. Αν χωρίς να δεν... Άρα ήτανε μαζί. Ήτανε, δεν ήτανε. Ότι ήτανε. Ήτανε, ρε. Τι είναι αστικός μύθος αυτό. Όχι, ρε, ήτανε. Δεν ξέρω, έλεγα πάντου ότι ήτανε. Ότι ήτανε, ναι. Τώρα μπορεί να το χωρίς. Μια χαρά της είναι ο Μάνταλος, δεν κατάλαβα. Μια χαρά της είναι ο Μάνταλος. Πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να είναι καλά τα παιδιά και οι δύο, έτσι. Και οι δύο. Και να έχει καλή σεζόν ο Πέτρος, το παιδί. Να καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Και να έχει καλή σεζόν και η Χριστίνα.
Τώρα μπορείς να το κόψεις. Επανεμφάνιση του Θεούλη Παοκτσή 501. Υποθέτω ότι πιάστηκε από τον χαρακτηρισμό που έδωσα ο φίλος με τον μπλε αμάξι στον Παναγιώτη. Γιατί δεν κάναμε καμιά άλλη αναφορά. Ναι. Νομίζω. Ή απλώς αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι. Πάντως είναι τεράστιο το μήνυμά του. Τεράστιο το μήνυμά του. Καλημέρα. Φωτιά στα Yellow Cabs της Νέας Υόρκης. Ζήτω τα μαύρα του Λονδίνου. Γυρίζεις και ταινίες εκεί μέσα. Τώρα το κατάλαβα, ρε. Λατρεμένα, και τα δύο, γιατί. Τα είναι κίτρινα, τα είναι μαύρα, κατάλαβες. Άρης Πάο, κατάλαβες. Α, το πάει έτσι. Νομίζω. Λατρεμένα και τα δύο, περιττό να σου πω ότι και τα δύο τα έχω σε μινιατούρα, όπως και ελληνικό ταξί Mercedes του 60, από την πολύ όμορφη εκείνη συλλεκτική σειρά Ταξί του Κόσμου. Έχω και τα τρία, και τα δύο αυτά σε μινιατούρα, σε ράφι στο σπίτι μου. Μπες και μια φορά μέσα. Και το ελληνικό. Και το ελληνικό. Και συνηγές για το Open. Είδες τι μαθαίνεις. Καλημέρα Αλάνια. Μας ακούει φυσικά ο Αντώνης, The Master of Horace Δημητριάδης. Θα ήταν είδηση να μην μας άκουγε. Ναι. Ρε φίλε, ούτε εγώ τρελαίνομαι για βραχάλι, αλλά καν τους εικόνα μαζί. Σαν Photoshop είναι. Σε ισοπεδώνει, φίλε. Σου λέει μπήκε άλλο στη θέση του άλλου. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, φίλε. Η άλλη είναι ωραία. Ο άλλο αποκλείται να είναι αυτό που κάνει Photoshop ο ίδιο. Ο μάνταλο. Πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι. Πόσο μικροί είμαστε οι άνθρωποι. Το ξεφτιλίζουμε εύκολα, ρε φίλε. Πόσο μικροί είμαστε οι άνθρωποι. Λε και εμεί είμαστε, ρε φίλε, οι Brad Pitt του κόσμου. Κατάλαβε. Anyway. Χωρίσαν τα παιδιά. Νέο σχόλιο από τον. Όχι νέο, το πρώτο και μοναδικό σχόλιο του 887, από όσο προλαβαίνω να δω, στο ερώτημα με το θεματάκι με τον Peter Crouch. Καλημέρα σας μετά από Κάιρο. Έχει. Όχι, καλημέρα σας μετά από καιρό. Sorry. Καλημέρα σας μετά από καιρό. Καλημέρα. Ένας ποδοσφαιριστής μου ήρθε. Παρένθεση Τσίπριος. Ο τεράστιος Γιασεμής. Επειδή πιο πάνω στέλνει κι άλλος Γιασεμή Γιασεμάκη, να πω κάτι για τον Γιασεμή. Αναγεννησιακή μορφή. Δηλαδή το φαντάζομαι στην Ιταλική αναγέννηση για πλάκα του. Το Γιασεμί, εγώ το θεωρώ και. Εντάξει, το παιδί. Ο Φυλακούρης ήταν μόχος του. Ο Φυλακούρης, φίλε, είχε μύτη. Γιατί ο δικός μας τι έχει, φίλε, γαλλική. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι η ίδια. Εντάξει, επηρεάζεται και ο παδός, ξέρεις, από την παρουσία του ποδοσφαιριστή. Κάτσε, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Αναγεννησιακή μορφή, το στέλνει κι άλλος βέβαια. Ο 845 είναι ο λατρεμένος Φουβού, λέει. Τι έγινε τελικά, το φάγατε το που λένε τον Παναγιώτη. Δεν λέω καλημέρα αν δεν γυρίσει ο Παπαδόπουλας. Καλημέρα. Ο Παπαδόπουλας είναι εδώ και αμετακίνητος. Και με ό,τι γουστάρει σχόλια για τον Άρη. Ό,τι και να κάνει Τσαλτίδης, δεν μπορεί να μετακινήσει Παναγιώτη Παπαδόπουλα από την Τρόικα. Μπουγατσομάχηρο της Παοκάρας μας. Επανέρχεται ο Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη με τεράστιο μήνυμα. Πού είναι το ρε Παναγιώτη, και ο Γιακουμάκης, τον μπουγατσομάχερο της Παοκάρας μας. Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη, και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντάμπο το θεατρινάκι, ο Καραγκούνης. Κρατάω το θεατρινάκι. Ο Ντάμπο το θεατρινάκι, ο Καραγκούνης. Λίγο με μπέρδεψε, Γιακουμάκη που έλεγε, ψάχνω να βρω κανένα νέο του Πάουκ, ρε παιδί μου, για Σεμάκης. Για Σεμάκης, ναι. Ναι, Γιακουμάκης έγραψε. Γιακουμάκη, Γιακουμή. Το Γιασεμί δεν εννοεί. Ναι. Το Κύπριο. Ναι. Κόλλησα. Ναι, ρε παλικάρι μου. Ναι. Πώς ήταν και ο άλλος. Ναι. Πώς ήταν και ο άλλος, ο Κροατής. Ναι. Έχει τη μυντική του Γιασεμάκη. Ναι, εννοείται. Παιδιά, μπράβο ρε Μανώλη, μπράβο ρε φίλε. Α, υπάρχει και άλλη σωστή απάντηση, μην αδικούμε. Είναι 887, σωστό. Τρομερό αριστερό πόδι. Δεν θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό. Ας πάρει κάποιος ή κάποια που μπορεί να πάει. Προφανώς είναι από αλλού αυτό. Α, είσαι για τα γυαλιά, έτσι. Ναι, οκ, okay, 887, απλά απαντάς. Ναι, είναι μεγάλη μαγκιά αυτό. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Το ότι απαντάς έτσι, ναι. Σωστό. Από την τάδε ομάδα στην ΑΕΚ. Δεν λέμε το από ποια ομάδα, γιατί εκεί το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Δεν είναι και πολύ. Γι' αυτό δεν λέμε από ποια ομάδα. Μιλάμε όμως για Κεντρική Μακεδονία. Βοηθάμε. Μιλάμε για Κεντρική Μακεδονία. Σκότωσε γάιδαρο με βρωμόσουτο. Δάσκαλος στο επάγγελμα ήτανε. Και πήγε στην μεγάλη ομάδα του νομού τότε, στην πρώτη εθνική, και από εκεί πέρα και από εκεί στην ΑΕΚ. Και έκανε μια αξιοπρεπή καριέρα. Εντάξει, δεν λυποθυμάσαι κιόλας, αλλά αξιοπρεπή καριέρα. Okay. Διάβασε το μήνυμα του Περιπτερά του 233, άλλο επάγγελμα. Κάτσε Παναγιώτη, μου σωστά με κάποιο άλλο.
Του 2-11. Του 2-11. Επανέρχεται Νίκος Πάουκας Βεστοχώρη. Παίρνει μια βαθιά ανάσα. Το φανερώνει και το σχόλιο που κάνει. Και για να μην. Τέλος. Δεν στέλνω άλλους. Γιατί άμα σκεφτώ, θα φάμε όλη τη μέρα. Ο Καρχαρίας ο Γκόνιας. Ο Βάτραχος Παπαδόπουλος. Και το πιθικάκι ο Γκέκας. Να τα πιάσουμε ένα. Καρχαρίας Γκόνιας. Λατρεμένος τάξης Γκόνιας. Τον φώναζα σημαδεμένο. Δεν το λες άσχημα. Όταν έψω Ηρακλή. Έχει πολύ τύπο. Έχει τύπο, ναι. Και του πήγε πάρα πολύ αυτή η ουλή και το σημάδι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον φώναζα σημαδεμένο. Ξέρεις, φτιάχνονται. Μερικές γυναίκες φτιάχνονται με αυτά. Και, ναι. Το, και το χαιρότανε. Ναι. Και άντρες. Και άντρες, ναι. Ξεκολώ. Εγώ με σημάδι τρελαίνομαι. Δεν σου αρέσουν. Τρελαίνομαι. Ναι. Με επεμβάσεις, χειρίσεις τέτοια. Μπα που τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Λάτρευα και με φακίδες πεθαίνω. Ναι. Με ποιαν πέθανα που είχε 8,5 εκατομμύρια φακίδες, ηθοποιό. Βίγκ Φακεδομίτη. Όχι, Πίπ Φακεδομίτη, ρε εσύ. Έμεινε στην ιστορία για. Χάιντι. Έμεινε στην ιστορία για έναν ρόλο της δίπλα στον Μίκη Ρούρκ. Καρεώτης. Καρεώτης, ναι. Καρεώτης. Ναι, ναι, ναι. Είχε, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Γυναικάρα. Καρεώτης. Γυναικάρα. Με 352. Ποιο παίζει μαζί, Άγρια Ορχιδέα. Απικίες, ναι. Με 352 απικίες φακίδας πάνω της. Πεθέ, παιδιά, αν έχουμε καμία Κροάτρια με φακίδες και είναι ελεύθερη. Έλα, θα σε φτιάξω σλαμάς. Γουστάρω, εδώ είμαι. Δεν, ναι. Διάβασε τον Ρουμανίστα, έλα. Είναι τέλειο. Λοιπόν, ναι, σωστό. Εντάξει, ναι, πάμε τώρα. Μαριέ, έχεις δίκιο για Κράουτς. Γιατί κανένας Ιταλός δεν περίμενε να γίνει ποδοσφαιριστής για να πάει με γυναίκα. Υπογραφή Ρωμανίστα. Yeah, και άλλη σωστή απάντηση. Αυγερινέ, τι ωραίο όνομα. Μπαίνεις για θέατρο. Η Ελίνα μπαίνει για θέατρο. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μήπως είναι ο Τάδε. Σωστά, είναι αυτός. Έχουμε μέχρι στιγμής τρεις σωστές απαντήσεις. Απλά η μία είναι εκτός διαγωνισμού. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης για θέατρο. Καλημέρα, λέει και ο Δημήτριος για θέατρο. Ωραία. Και καλημέρα. Είναι πολύ δύσκολο το κουζί. Εγώ δεν το ξέρω, Μάρια. Ναι, καλά, αυτό είναι τώρα. Ναι. Άμα το ξέρει, ναι, άμα σου έχει κάτσει. Ναι. Τότε, δεκαετία του 80, ήταν πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γνωστό. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτούσε το 80 100 Έλληνες φίλους του ποδοσφαίρου, πιστεύω ότι οι 60 θα απαντούσαν. Απαντούσαν. Θα το βρίσκανε. Άραστε, διαφημισάρα παίζουν να πίθανα και οι δύο. Ειδικά αυτό που είναι στο ταμείο. Διαφημισάρα. Αυτό με το. Τώρα πάρ' το αλλιώς το εισιτήριο για το πλοίο. Φανταστική διαφήμιση. Λοιπόν, ο 233 λέει: καλημέρα. Σίγουρα και ο Γιασεμάκης θα είχε την ίδια κατάληξη. Περιπτεράς είμαι και επιβεβαιώνω τον Σαργκάνη. Δεν υπάρχει τώρα το είδα. Αυτό σου λέω, ρε. Τι έχει στείλει, ρε τεράστιε. Επιβεβαιώνω. Τι έχει στείλει. Ούτε εγώ. Δηλαδή, ο 233 είναι περιπτεράς. Και παρθένος. Και είναι παρθένος. Δεν έχει δει γυναίκα. Λοιπόν, δώσε μας το στίγμα. Πού είσαι. Άρθουμε να σε βρούμε. Μήπως και κάποια Κροάτρια το κάνει το ψυχικό. Έτσι, το λέει ο 233. Σίγουρα και ο Γιασεμάκης θα είχε την ίδια κατάληξη. Επιβεβαιώνω. Περιπτεράς είμαι και επιβεβαιώνω το Σαργκάνη που είχε πει ότι αν ήμουν περιπτεράς δεν θα είχα δει γυναίκα. Και έπαιρνε 30 επιστολές την ημέρα μέσω όρο. Όταν πήγε την Καστοριά στον Ολυμπιακό ο Νίκος Σαργκάνης και φυσικά εθνική ομάδα. Έτσι. 233. Δώσε το στίγμα. Πού είναι το περίπτερο. Μήπως και σου στείλουμε καμιά αποφασισμένη να το κάνει το ψυχικό. Τώρα παλιό, νέο, δεν ξέρω. Φυσικά λατρεύω παλιό ψυχικό. Για μένα είναι το ψυχικό είναι και είναι το παλιό. Έτσι. Πηγαίνουμε σε break. Θα ανοίξουμε γραμμές. Άμα τη επιστροφή μας, okay, 2310, 2310-231-0, 287 και 3 οκτάρια, τρεις διπλές προσκλήσεις. Ή για απόψε ή για αύριο που θα γίνει η παραστασάρα Ιδίπους Τύρανος με Δημήτρη Λιγνάδη, Αμαλία Μουτούση, Νίκο Χατζόπουλου με την σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ράσου του Κονεξπρές, ποιος είναι ο Έλληνας παικταράς που με βρωμόσουτο όταν αγωνιζότανε στην επαρχία εδώ στην Κεντρική Μακεδονία σκότωσε γάιδαρο πίσω από την εστία με το τρομακτικό σουτ που είχε. Μετά από την ομάδα τη μεγάλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Τον πήρε η ΑΕΚ. Ποιος είναι. Παιδιά, ειλικρινά, υπάρχει μία φάση. Χρήστο, σε λίγο ετοιμάσου, τσέκαρε ώρα. Μία φάση που, αν μου επιτρέψει ο Παναγιώτης, να την πούμε σε άλλη εκπομπή, όχι τώρα σήμερα, τώρα πάει 11 και 4 και 13 τι ώρα είναι, θα γίνει ρημαδιό. Πιστεύω ότι θα έρθουν 800 μηνύματα, θα έρθουν να τον αγκαλιάσουν 3.000 άτομα. Ειλικρινά, δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, ψιλοπέφτει ξύλο, πλέον γίνεται πανικός.
Θα δούμε αν δίνουμε για την παράσταση Tok Tok προσκλήσεις. Θα το ξέρουμε σήμερα λογικά το μεσημέρι. Εντάξει, θα δούμε. Α, μακάρι να δώσουμε και για αυτήν που μας πειρίζεται μερική. Σήμερα πάντως δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή, το αριστούργημα, το super hit του Σοφοκλή. Σε σχεδιασία του Δήμου Μαρκουλάκη με τον Δημήτρη Λιγνάδη στο ρόλο του Ιδίποδα απόψε στο θέατρο Δάσους. Αν η παράσταση πάει αύριο, μεταφερθεί, θα πάτε αύριο οι νικητές, έτσι. 3 διπλές προσκλησούλες και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ράσου Οπτικών Εξπρές. Αν απαντήσει σωστά στο ερώτημα, ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής από εδώ, κέντρο Μακεδόνας, στο ξεκίνημα του, όταν αγωνιζόταν σε επαρχιακό σύλλογο, σκότωσε με σουτ γάιδαρο που βρισκόταν πίσω από την εστία. Μετά πήγε στην ομάδα τη Μεγάλη του Νομού και από εκεί τον πήρε η ΑΕΚ, στην οποία έκανε μια αξιοπρεπέστατη καριέρα. Ποιος είναι, μας αρκεί το επίθετό του. Ήταν και δάσκαλος στο επάγγελμα ο άνθρωπος, να είναι καλά. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του Πέκτουρα, θέατρο, οπωσδήποτε για το θέατρο, αποστολή στο 54526. Δώστε λίγη προσοχή τώρα, γιατί έρχεται κοντά μας η Δέλτα 360, εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στην Δέλτα 360? Επίλεξε μία από τις ειδικότητες στο τομέα υγείας και αθλητισμού και πάρε κρατικό δίπλωμα. Η σχολή σου εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και παραμένει στο πλευρό σου όσα χρόνια και αν περάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Διδάσκουν εκπαιδευτές με πολυετή εκπαιδευτική και πραγματική εμπειρία στον χώρο της υγείας. Έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις το διεθνή πιστοποιημένο τίτλο LRN που σου δίνει επιπλέον εφόδια για να διακριθείς επαγγελματικά. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις σπουδές σου για ένα ακόμη χρόνο σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης αποκλειστικά από την Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ήδη ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο delta360.gr με αριθμό, έτσι, το 360, όχι με γράμματα, με αριθμό. delta360.gr ή επισκέψου την σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Έτσι, ισχύουν προνομιακά δίδακτρα αυτή την περίοδο. Η Δέλτα 360 αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο της χώρας με δομές σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα και Χανιά. Λειτουργούν 12 τομείς σπουδών με 85 σύγχρονες ειδικότητες. Δέλτα 360 Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, τηλεφωνική επικοινωνία 2310 226 318. Το λέω μία ακόμη φορά, Ερμού 45, τηλεφωνική επικοινωνία 2310 226 318. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να καλεί 2310 287 888 από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια, 287 και 3 οκτάρια. Ο 501 μας εξηγεί, στην ουσία λέει αυτό που είπες εσύ, αυτή είναι η εξήγηση, έτσι, ναι. Ή κάνω λάθος? Ναι, μάλλον. Για τα ταξί, φτάνει πια λέει με τα yellow card της Νέας Υόρκης, ζήτω τα ολόμαυρα του Λονδίνου, γιατί απλά έτσι, αποβάλλουμε σιγά σιγά το κίτρινο από την ζωή μας. Σε ενοχλεί να αφιερώσουμε το μήνυμά σου στον Χρύσανθο τον Τζαλτίδη? Απάντηση, σε ακούμε, δεν σε ενοχλεί, okay. Καλή και δροσερή μέρα, παιδιά, λέει ο Ηλίας και μπαίνει για το θέατρο. Τι δροσερή, ρε φίλε, εδώ πέρα σιγά σιγά βγάλουμε. Τι πλάκα μου κάνεις, ρε Ηλία. Σιγά σιγά κατεβάσουμε το τζάμπα, σήκωσα το δερμάτινο και την επένδυση. Τζάμπα το σήκωσα. Βλακία έκανα. Η Λιάνα μπαίνει για ειδήπους, να είσαι καλά, Λιάνα. Εσύ ποιον είναι από το σφαιριστή, θα έλεγες? Και ο Γιάννης μπαίνει. Μήνυμα. Εντάξει, προφανώς Μάνταλο. Μάνταλο. Προφανώς Μάνταλο. Το θέμα Παναγιώτη. Τον αδικούν λίγο για τα τέτοια που έχει, φίλο, στο πρόσωπο. Εντάξει. Καλά, εντάξει, ναι, μην το σχολιάζουμε. Ναι. Παιδί, εντάξει, okay. Εντάξει. Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά. Από την Ξάνθη, βέβαια, έφυγε με άλλες συνθήκες ο Πέτρος Μάνταλος. Φεύγει και ο άλλος Πέτρος, Πεκταράς Ορφανίδης, έτσι τέλος. Το παιδί αυτό ελπίζω να μην μείνει στάσιμο. Πεκταράς. Πολύ μπάλα, ελπίζω να μην μείνει στάσιμο. Τι είπε? Τι? Έμεινε, ναι, θεωρώ ότι έμεινε, ναι. Δηλαδή, αφού και στο φετινό Ηρακλή φάνηκε σε δύο φάσεις όλο και όλο, όταν τον πρωτοείδα έπαθα πλάκα. Τον είδα, ας πούμε, 18,5, έπαθα πλάκα με Πέτρο Ορφανίδη. Λέω, θα γίνει από τον Μάνταλο τρεις κλάσεις πάνω. Και το... Μοιάζει να έμεινε. Ελπίζω να κάνει ένα κάτι, ένα κλικ στην καριέρα του φέτος. Να δούμε πού θα πάει. Δεν πήρε. Α! Πε μα, γιατί θα πει κάτι να πει. Όχι, ποιο πρωτοσφίδι δεν σου έρχονται στο μυαλό. Από αυτού που παίζουν τώρα. Εντάξει, οκ. Okay.
προφανώς. Τσολερίδης, από τους παλιούς. Τσολερίδης. Κούκλος. Ωραίος παίκτης. Τσολερίδης. Μπάμπης Μουσταγκίδης. Ωραίος παίκτης. Με το πηγούνι, ναι. Με την κάτω γνάθα, ναι, την προτεταμένη. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος που είχε καρφωθεί με το αυτοκίνητο, θυμάσαι. Ο Τσέκος, θυμάμαι. Ο Μπάμπης Μουσταγκίδης, δεν θυμάσαι πού. Όχι. Στη γειτονιά μας, στον τεπό. Σοβαρά. Σε δέντρο, στην ομαρχία μπροστά. Άντε. Βέβαια. Ναι, με... Στην ομαρχία, πάνω σε δέντρο. Με. Μπεμβέ. Με μπεμβέ. Ναι, να είναι γερός ο άνθρωπος. Ναι. Τι λέω. Ο Μπάμπης. Στην ομαρχία, ρε. Σε δέντρο πάνω. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Είπαμε, παιδιά, θα δώσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Δυσάρεστη είδηση για το ποδόσφαιρό μας. Ίσως ο μόνος που θα χαρεί είναι ο Χρήστος Κιώσης. Ίσως ο μόνος. Ο μόνος. Κατά 99,9% επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Στον Άρη γουστάρουμε. Περίμενε, περίμενε. Φήμες, επειδή έμεινε Θεσσαλονίκη για μια μισή δύο μέρες για να δει φίλους και γνωστούς. Αυτό στην Κίνα δεν είναι. Ήτανε, όχι, Κατάρ, η Κίνα. Αλφα η Χα. Ναι, αυτός ήταν, είχε πάει και Ινδοκίνα κάποια φάση. Κάπου εκεί γυρνούσε, ξέρω. Ακούστηκε, λέει, ότι μπορεί να υπάρχουν επαφές με τον Άρη. Ο μπούφος ο Κιώσης χαίρεται. Φέρ τον, λέει, στον Άρη. Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι αγαπημένος Αλεξάνδρος Τζιόλης. Να είναι καλά το παιδί. Μας έχει δώσει ψωμί και ψωμί. Γραμμή. Γραμμή. Κύκλοι, λέει. Κύκλοι του ποδοσφαιριστή. Αυτή η κύκλη του ποδοσφαιριστή, λέει. Λένε ότι αυτό εν αγνία του έχει γίνει. Η κύκλη του παίκτου. Η κύκλη του παίκτου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν, μάλλον, λέει, παίζει κάτι με Πανετολικό. Έλεος εκεί στο Αγρίνιο, έτσι. Μια χαρά ομάδα έχετε και με ωραία μεσαία γραμμή, δηλαδή έλεος. Μην την κάνετε αργή και κοιμισμένη. Πάμε στον φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Λοιπόν, όνομα και ομάδα. Ναι, επειδή άκουσα κάτι για φακίδες. Θουβού. Θουβού. Έχω και φακίδες. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Είμαι και λίγο κοκκινοτρίχης. Ναι. Και μετά από τα χθεσινά που έλεγε κάτι μουστακαλίδες για τον Brad Pitt. Για το Σιρόκο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Μπορώ να. Άμα θέλετε να τη βρούμε. Δεν πειράζει. Λέω κομμάτια να γίνει. Μπορώ να κάνω το ψυχικό. Ποιο? Με μένα ή με τον Περιπταρά. Εσύ δεν έλεγες ότι θέλει φακίδες, μα μου να πάρει τηλέφωνο. Ποια έχει φακίδες. Έχεις φακίδες, όντως. Κάτι έχω, ναι. Είμαι Paul Scholes λίγο. Εσένα, γιατί σε έχω στο μυαλό μου πολύ πολύ μελαχρινό, ρε εγώ, έτσι. Όχι, ρε, καμία σχέση. Ανοιχτός τέρμα άσπρος, κόκκινο τρίχο μουσης και... Α, έτσι εξηγείται η παθολογική σου αγάπη, ναι, για τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ναι, το μισό μουσό είναι εκεί πάνω, γι' αυτό. Είσαι άρρωστος. Και τι, το μισό. Το μισό μουσό, λέω, εκεί πάνω είναι. Σκωτία, Αγγλία. Άντε, ρε. Ναι, ναι. Άντε, ρε, Θουβού. Ναι, αλλά εγώ είπα για γυναίκα όμως, φίλε. Δεν πειράζει, μετά τα χθεσινά, λέω, που είχαμε τα χθεσινά με τους Μουστακαλίδες και με τη γυναίκα του Brad Pitt. Ναι, καλύτερα, ναι, ναι, καλύτερα, ναι. Με τον Brad Pitt. Ναι, διά, ξέρετε, ναι. τι φήμη υπάρχει, ε. Τι φήμη? Φήμη. Ότι μάλλον ο αριθμολόγος είπε ότι ο Φέτελ θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, τη φόρμουλα. Δεν αριθμολόγο, ρε. Ο Σεμπάστιαν, ναι, θα πάρει, ναι. Α, ο αριθμολόγος είπε, νομίζω, ότι θα πάρει ο Άρης πάνω από τον ΠΑΟΚ και θα περάσει την έλεμε σου. Ναι. Θα μπει στους ομίλους και θα περάσει και από τους ομίλους. Τα είπε όλα. Αυτό είναι 5 γκολ από τη Φορτούνα Σιτάρα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρεις. Τα φιλικά δεν δείχνουν τίποτα, έτσι. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Πάρε και εσύ καλά χάβ, γιατί... Ωραία, Θουβού, παλικάρι μου. Ναι, αλλά ο Άρης είναι πολύ κοντά σε απόκτηση Άγγλου αριστερού μπακ. Άκουσα. Του Φιλ Κόλινς τον... Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, μπορεί να έρθει εδώ το παιδί να δει πως είναι. Να ξενερώσει και να φύγει. Γιατί ρε φίλε, υποτιμάς έτσι. Τον Άρη την πόλη μας, δεν κατάλαβα. Καλά, κοιτάζει, αλλά... Θουβού, με σένα, ναι, λίγο έχω μπερδευτεί. Ναι. Θεσσαλονικιός δεν είσαι. Όχι. Πιο βόρειο, Μακεδόνας. Πού είσαι, από πού είσαι. Πάνω από σας, πάνω από σας. Από τη μία πανέμορφη πόλη. Καλά, ρε, σε λέγα για τη ΛΑΦ, προχθές. Ποια πόλη έχει την καλύτερη ΛΑΦ του κόσμου. Α, λες, ναι, Κιλκί είσαι. Ναι, ρε. Α, είσαι... Προχώς την καλύτερη ΛΑΚ. Λες και αξιωματικών, ρε. Ναι. Δε, ρε. Α, είσαι... και τις γαλέτες που έτρωγες. Α, σε παραδέχομαι, αυτοσαρκάζεσαι, ενώ είσαι κυλκισιώτης. Ναι, ναι, ναι. Υποκλίνομαι. Ναι. Καλά. Ωραία. Αλλά μένεις Αθήνα, εκεί έχω μπερδευτεί. Εκεί, εδώ. Α, εδώ. Εδώ. Και Αθήνα, πλάκα. Ωραία, ωραία. Έγινε Θουβού, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, άντε το βάλουμε το θεματάκι τώρα σήμερα, να μην το κάψουμε. Όποιος θέλει καλή, έτσι. Είχαμε μια ιστορική στιγμή, εψέ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, ή μάλλον προψέ. Πραγματικά ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Βορείου Ελλάδος. Έγινε συγχώνευση δύο συλλόγων. Η ιστορικότατη αναγέννηση Γιαννιτσών δεν υπάρχει πια.
συγχωνεύεται, υπάρχει κατά το ίμιση, συγχωνεύεται με τον Α Σίγμα Γιαννιτσά. Τώρα να πούμε μπράβο, να πούμε κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ έχω μάθει αναγέννηση Γιαννιτσών και Α Σίγμα Γιαννιτσά. Ας μας ενημερώσει κάποιος η νέα ομάδα τι χρώματα θα έχει. Ας μας ενημερώσει κάποιος. Ροζ. Μη τυχόν και γίνει κάποιο έγκλημα. Τι ασπρόμαυρα είναι, Κακομοίρη. Κακομοίρης είσαι. Αγαμένε. Κακομοίρη, ασπρόμαυρα. Κακομοίρης είσαι. Και πληρώνει το τίμημα για να γίνει Γιαννιτσότη. Μας πήγε στα πέναλτι 15-16 την κρύα βρύση. Τώρα ήρθε η ώρα να συγκολευτεί με τον Άσχ. Το θυμάσαι. Νύχτο, σε βαρούσαν πέναλτι. Ξέρεις τι έχει γίνει, Φέραν τρακτέρ από γύρω και ανάψανε τα φώτα. Ναι, εκείνο πάλι. Ναι, 16-15. Ναι, πάω κανένα γέννηση Γιαννιτσότη. Κύπελο Ελλάδο. Στα πενάλτια πήγε. Σεζόν 85-86. Ναι, νύχτωσε. Νύχτωσε. Ασπρόμαυρα θα φορέσουν. Η αναγέννηση τι φορούσε. Πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν θυμάμαι. Αναγέννηση Γιαννιτσών, η οποία έχει, παιδιά, καταπληκτικό βιβλίο. Τι βιβλίο να έχει. Το βιβλίο. Τι να έχει. Γιατί να έγινε το βιβλίο, ρε. Άντε, περιέγραψε μας τι μπορεί να έχει το βιβλίο. Το καταπληκτικό αναγέννηση Γιαννιτσών. Άντε, καταπληκτικό. Άντε, βιβλίο. Δεν περιμένουμε, τρώμε τα νύχια μας. Περίπου, να το πάρουμε. Περίπου 100 σελίδες. Γρήγορα, σφαίρα στον Ιαννό. Ασήκωτο. Κάτσε καλά. Ναι. Λοιπόν, η αναγέννηση Γιαννιτσών. Πώς και δεν λες έτος ίδρυση και τέτοια. Φορούσε μπλε και άσπρο. Πάει το μπλε. Ό,τι φοράει μπλε, κατευθείαν αφημί. Ο Άσχ. Τι πλήρωσε την ύφη τώρα. Μετά τον Ούμπου Σβόλο. Άσχ. Ό,τι έχει μπλε, φίλε, αφημί. Τελείωσε. Κάντε ένα αφημιακό. Αφημιακό Καφτατζουγλίου. Αφημιακό Βόλου. Αφημιακό Κρύα Βρύση. Αφημιακό Γιαννιτσών. Κάντε τέτοιο. Και βγάλετε και βιβλίο. Πώς παίρνει ένα αφημί. Έχετε να γράψετε. Έχετε να γράψετε εκεί μέσα. Η ομάδα με τα βραζιλιάρικα όνομα. Ποια ελληνική ομάδα έχει βραζιλιάρικο όνομα. Η Ηρακλής, φίλε. Πλάκα, πλάκα. 10 ονόματα. Στη σειρά, έτσι δεν είναι. Πώς ήσασταν. Κατερίνη, νέο Κατερίνη, πώς ήσασταν. Τα παίρνει σε κάποιον. Ναι, φαντάζομαι, το έχει χάσει, τα έχει χαμένο. Α, έπον δύο κατά έννοιε. Πελέδε, οι πελέδε. Ήρθαν οι πελέδε, θα λέμε. Ήρθαν οι πελέδε. Ποιοι είναι, Ηρακλήδη, ρε. Το μεγάλο τώρα. Θα την πληρώσει. Κι άλλο θα φά. Τι να φάω. Θα σε τιμωρήσει. Ποιο. Ο άλλο. Πάλι κι άλλο θα φά. Ποιο, τι να φάω. Κι άλλη Παρασκευή θα λείψει. Άσε ρε καμένε τώρα. Άσε τώρα που αναγέννηση Γιάννη. Μπλε άσπρο, μπλε άσπρο. Δεν θυμάμαι. Μπλε και αναγέννηση Έλεο. Η άλλη, τι φοράει. Ο Άσγεννητσά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι φορούσε και η ανέρυθρα. Οπότε. Νομίζω. Μην δούμε κανένα περίεργο τώρα. Άσπρο, μαύρο, όνειρα κάνω. Στη νέα ομάδα, έτσι. Αν ακούνε από εκεί, ας επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Ποια ομάδα παίρνει την άλλη στην αγκαλιά τους. 23-10-287-8-8-8. Έτσι, πάμε γραμμή, καλημέρα. Θα μας πει ο Γιαννιτσιώτης. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Δεν είμαι ο Νίκος από τα Γιαννιτσιά. Καλημέρα. Θωμάς Στόντον, ο παδός του Ηρακλέους και της Έλευση, με ατελείωτη. Είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσιά, Ζαγόρα, το οποίο αυτός είναι. Ούτε ρωτάει αυτό. Ο οποίος είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ και της αστυνομίας. Είναι απίστευτο. Γιατί, τι έκανε. Νίκο, έλεος. Πήρε πτυχίο προπονητή, Τι? Πήρε πτυχίο προπονητή ο Νίκος, λέει. Ναι, μα... μπράβο. Ναι, κατηγορία, εντάξει, όχι. Την πρώτη κατηγορία, την πρώτη. Ναι, συγχαρητήρια, μπράβο. Μπράβο. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή πορεία. Το λεύκομα της αναγέννησης Γιαννιτσών, τι τρομερό έχει, ρε Μαρία. Το έχεις δει. Το Ρόνι, φωτογραφίες. Το έχεις δει. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ωραίους παίκτες είπες. Ρόνις και Τσαλκιτζής. Σε παραδέχομαι. Ο Ρόνις. Έχει την ιστορία από τη μέρα που ιδρύθηκε. Το είδα τυχαία. Ο Ρόνις και άλλη δεν έπαιξε, ο Ρόνις. Ο Ρόνις, ναι, πρέπει και πολύ λίγο στον Άρη, ναι. Ο Ρόνις ο Γκάραχερ. Ναι, ναι. Όσο Τσαλκιτζή ήταν, παιδί μου, ο χίπστερ, πριν να βγουν οι χίπστερ. Μπράβο. Και ο Μούση, ρε παιδί μου, μπράβο. Σε καλόγερος ήταν. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Χίπστερ πριν να βγουν οι χίπστερ. Μπράβο. Φοβερή, ναι, ρε, φοβερή μορφή. Φοβερή μορφή. Ναι. Αυτό είναι εύκολο βιβλίο. Τι είναι τελικά. Βιβλίο πολύ ωραίο. Ναι. Αναγέννηση Γιαννιτσών. Ναι. Ζυγίζει 1,5 κιλό. Το αγόρασε αυτό, το αγόρασε. Σε βιβλιοθήκη το βρήκα. Α, δεν το πήρε, το ήξερα μόνο. Το είδα, δεν μπορούσα. Λέει, ναι. Ήθα... ωραίο κήπεδο, τα Γιαννιτσά έχουν ωραίο κήπεδο. Ναι, πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο, ναι. Ήθα δανειστής, ήθα δανειστής. Ξέρεις, τι να το κάνω, δανεισμό, τι να το κάνω, σε Παναγιώτη. Ναι. Μεγάλο, Τούβλο. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Ναι, ρε, φίλε. Όλη ιστορία της ομάδας. Τώρα, πλάκα. Το κήπεδο το βγάλαμε την ονομασία, του Μπίτσα. Υποκλίνεσαι και εσύ σε Πίτερ Κράουτς για την απάντηση που έδωσε. Ναι, εντάξει. Μεγάλος Πίτερ Κράουτς, πεκτούρα. Πολύ ωραίο παίκτη. Αυτά μόνο φλεγματικό χιούμορ βρετανικό παίκτη. Ναι, ναι. Πού να το πει αυτό τώρα, Αργεντίνο ή Γερμανό ή Βραζιλιάνο. Γενικά που.
Πού να πάει το μυαλό του. Και... σαν και... σήμερα. Σαν... α, πες τι θες να πεις πριν κλείσει. Και, και ποιο δημοσιογράφο Έλληνα θα πάει να ρωτήσει αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστή. Πες μου έναν. Ποιο. Ο Κόκα θα μπορούσε να τη ρωτήσει την ερώτηση. Ναι. Αλλά όχι σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κόκα γενικά είναι πολύ ωραίο άμα κριτικάρει άλλε ομάδε. Εγώ είμαι ομάδε πολύ. Θωμά, μήνυμα. Λίγο το παδικό στο άλλο, το δικαιολογώ, εντάξει. Μήνυμα από παλικάρι που το γνωρίζει, τον 463, ναι. Λατρεμένο, υπέροχο παιδί, υπέροχο παιδί. Μας ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 17, δηλαδή αύριο, 17 Εβδόμου, στις 2 το μεσημέρι, στο Ντούμπλινερ. Δεν βαρεθήκατε, δεν ανεβαίνετε ρε παιδιά. Δεν ανεβαίνετε ρε παιδιά. Χαμπάρι δεν παίρνετε. Κάθε εβδομάδα ραντεβού στις 2, την άλλη στις 4, την άλλη στις 5, δεν μπορείτε. Τι να κάνετε. Όλοι στο Ντούμπλινερ, ζωντανά για το μεγάλο φιλικό. Leeds United, της Leeds United. Ναι. Τον είδα την Παρασκευή το συγκεκριμένο, το μιλήσαμε. Εκτός έδρας, ναι. Η Leeds United Halifax. Με τον κορυφαίο Βρετανικό σύλλογο. Α, παίζει τον Anfield. Πάλι φιλικό. Manchester έχουμε. United, Leeds United. Α, θα έρθουν να σας κάνουν. Θα έρθουν να σας κάνουν. Έρχονται και αγριεμένοι αυτοί, ξέρεις. Κάνουν 15.000. Θα φέρουν τα κινεζάκια από εκεί μέσα, μέσα στο Old Trafford, φίλε. Σαν σήμερα. Τελευταία φορά που παίξατε που σας γάλαν το διπλό στο κυπελό. Όχι. Ήταν Γενάρη, πριν 1 ή 2 Γενάρη του 2007-2008-2001. 01, γιορτές ήταν. FA Cup, FA Cup. Ναι, FA Cup που το βάζει ο Μπέκφορντ. Ο Μπέκφορντ. Ναι, ωραίος. Αυτός τι απέγινε. Τον πήρε η Everton. Τι απέγινε μετά. Πέρασε και ένα κούμπισε. Ναι, στην Everton. Μετά πού υπάρχει αυτός, τι γίνεται. Αυτός προαλυφόταν και από τα νέα ταλέντα της Εθνικής Αγγλίας. Ναι, ναι, έτσι. Στον τον. Πότε 2 η ώρα, αύριο είναι αυτό. 2 η ώρα, αύριο. Α, και μην ξεχάσω μια ερώτηση και μετά ρωτάς Παναγιώτη. Στην Forest προχθές. Στην Forest. Πήγε ο φόρο Νεοζηλανδός της Μπένλι. Ο Πεκταράς. Ναι. Που έπαιξε αντίον του Ολυμπιακού. Που σκόραρε με το Σοκαρισκάκη. Ναι. Όχι. Όχι. Α, γιατί αυτός βάζει τον γκολ το δεύτερο. Ο Ντόουσον το βάλε, ο Ντόουσον, το center back. Άντε ρε. Παλιός της τότε. Άντε ρε. Πουλέν. Πεκτούρα. Ο Ντόουσον τότε, με Εθνική Αγγλίας, ναι. Ο οποίος για καταλάβουμε τότε τι... Ο Ντόουσον με Εθνική Αγγλίας, Παναγιώτη, τότε να τον ξέρεις. Ακούς. Ναι, ναι. Σε μη στημένο, δεν ήταν στημένο. Ναι, δεν ήταν στημένο. Ήταν φόρ. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για ατρόμητο τώρα. Μπράβο, ναι. Αναστασίου. Ναι. Ο κόσμος. Ναι, ναι. Αναστασίου, τέλη Σεπτεμβρίου, αν προλάβει. Νομίζω λίγο την αδική στη φάση. Στημένο είναι. Είναι, πλάγιο, ήτανε. Είναι στημένο, είναι φάουλ, αλλά είναι, είναι σε δεύτερο χρόνο. Σε ναι. Δεύτερο χρόνο, σωστά. Ναι, μήτε, απλά δεν να γυρίσει. Γι' αυτό έχει μείνει μπροστά ο Ντόσον, εντάξει, μην το ναι. Ο οποίο μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά κανονικά, δεν καταλαβαίνει. Μπράβο, κανονικά. Στο πίσω δοκάρι με την μπάλα μπαίνει. Τον Ντόσον, μοιάζουν πάντω. Τον πήγαινα τον Ντόσον πολύ. Τον πήγαινα. Καλό, ναι. Καλό, καλό, τον πήγαινα πάρα πολύ. Περίμενα πιο μεγάλη καριέρα από αυτόν. Πρέπει να έπαιξε και λίγο. Καμιά εθνική Αγγλία θα έπαιξε λίγο. Έπαιξε. Έπαιξε λίγα παιχνίδια, έπαιξε εθνική Αγγλία. Ναι, παίζει, παίζει. Ταλέντο. Έγινε. Σαν σήμερα το 1950, Βραζιλία, Ουρουγουάη 1-2. Το τελικό τελικό παγκόσμιο κυπέλλο. Θυμάσαι ποιο είχε βάλει τα γκολ. Σκαφίνο, δεν έχει βάλει. Εντάξει, μπράβο. Οκ. Τι ρωτάω, ε. Ποιο Σεραφίνο, ρε παιδιά. Σκαφίνο, ρε. Ωραία. Περιμένει γραμμή, Χρήστο. Έγινε, α, όχι. Εντάξει, Θωμά, έγινε. Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Να σε καλά. Κρατάω από τη σημερινή παρουσία του Θωμά του Στόντον απίστευτο για τον Τζαλκιτζή. Χίπστερ, πριν εμφανιστούν οι χίπστερ, πραγματικά. Με τη γενιάδα εκείνη, ναι. Ωραία. Και Ρόνι. Ωραία. Από αναγέννηση Γιαννιτσών. Βέβαια. Το βιβλίο, αν μπορείτε, δεν ξέρω. Ειλικρινά, άνετα παγαίνω στα Γιαννιτσά. Έτσι για 2-3 ώρε. Σα αγαπάει κιόλα εκεί. Πήγαινε. πήγαινε. Μπε στο Πατριαρχείο. Σπακ! Κογ! Ουργ! Παιδιά, εγώ περιμένω, θέλω επικοινωνία να βγουν κάποια από τη νέα ομάδα που έγινε. Τι χρώματα θα έχει η νέα ομάδα. Άσπρο μαύρο, τα είπαμε. Μην δούμε κανένα έγκλημα. Α, χαμένε. Στην τουμπίτσα θα πέσει. Έτσι. Έπεσε κανένα φραγκάκι και αλλάζουμε τα χρώματα. Έτσι. Γιώτη, καλημέρα. Μπαίνει στο θέατρο για το θέατρο κλήρωση. Ο 501. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ο Παοκτής αναρωτιέται. Αν βάλουμε στο μίξερ και ανέρυθρο και ανόλευκο, δεν βγάζει ασπρόμαυρο. Απλά πράγματα. Απλά πραγματάκια ο 501. Όμορφα, ωραία, λιτά. Εγώ έχω να πω το εξής. Τι θα πεις. Ότι αν είναι ασπρόμαυρο, ναι. Το νέο χρώμα της νέας αυτής ομάδας προέκυψε ναι, ναι, ναι. Στα Γιαννιτσά ναι. Θα είναι αλιτά. Τόσο απλά. Αλιτά. Break και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 136 SOS 1212. 1-2-1-2, ακούς. 136. Μπαίνεις για θέατρο. Πολύ ωραία. Απαντάς σωστά για τον παίκτη και για τα γυαλιά.
ονοματεπώνυμο. Είναι άδικο. Είσαι ο πρώτος που μπαίνει και θέατρο και βρίσκει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος με σούτ του σκότωσε γάιδαρο όταν έπαιζε στην επαρχία εδώ και Κεντρική Μακεδονία. Και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Δίνουμε και άλλη βοήθεια. Κι άλλος απάντησε, μάλιστα. Είσαι μουστάκι. Ναι, δεν είπα ότι είναι από μόνος. Α, ναι, είναι ο μόνος που μπαίνει. Κάνε το καλώδιο εσύ από πάνω σου. Δεν μπορώ να το βγάλω, τώρα πάλευα πριν. Είναι ο μόνος, λέω, που μπαίνει και για θέατρο. Α, για τα δύο. Και απαντάει και στο quiz, έτσι. Ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις. Ιδίπου Τύρανος, δεν σχολιάζω. Πάρα στα Σάρα. Απόψε θέατρο δάσους. Αν αναβληθεί, πάει στην αυριανή μέρα, γιατί φεύγει από εκεί το TokTok, πάει στο Radio City. Γίνεται τέτοιο σκηνικό, τέτοια μετακίνηση. Θα πάτε αύριο οι νικητές. Εμείς θα δώσουμε στο γραφείο από το μανατζάρι τρεις νικητές. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Τα γυαλιά ηλίου, απλά απαντάς για τον ποδοσφαιριστή αυτόν που σκότωσε γάιδαρο. Έχει χρόνια που σταμάτησε βέβαια ο άνθρωπος, να είναι καλά. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Πάμε στη γραμμή, περιμένει ένας φίλος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλης από Αριδαία. Βαγγέλης από Αριδαία. Ποδόσφαιρο του νομού Πέλλας. Θέλω να σχολιάσεις για τα Γιάννητσά. Ναι. Και αυτό που ακούγει για το χρώμα, θέλω τη γνώμη σου, αν τη νέα ομάδα την ντύσουνε στα μαύρα και στα άσπρα. Τώρα θα δεις, θα γίνει. Κοίταξε, για το χρώμα δεν ξέρω. Θα σου πω όμως τα άλλα γύρω-γύρω με αυτή την ιστορία πώς έγινε. Με μεγάλη προσοχή ακούμε. Ναι. Λοιπόν, τα Γιάννητσά είχαν δύο ομάδες μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Ο Εθνικός Γιάννητσών και η Αναγέννηση Γιάννητσών που είχε αυτή τη μεγάλη πορεία τέλος πάντων. Ναι. Η Αναγέννηση Γιάννητσών κάποια στιγμή όταν άρχισε να πέφτει διαλύθηκε εντελώς, πήγε στα τοπικά εντελώς, πήγε νομίζω και β' τοπικό και πέρσι αγωνιζότανε άλφαρες η τεχνική εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Τώρα, ένα χωριό κοντά στη Σκίδρα, το Μαυροβούνι, το Μαυροβούνι πρόπερσι, ναι. Όχι αυτή τη χρονιά, μας πέρασε την προηγούμενη, ανέβηκε από την Α1 στη Γ' Εθνική. Ναι. Λοιπόν, επειδή όμως ο πρόεδρός τους, δεν ξέρω, αυτοί τον κατηγορούν για διάφορους λόγους, τέλος πάντων πούλησε το αφημί σε ένα Γιάννητσιώτη, ο οποίος ήθελε να φτιάξει ομάδα και έφτιαξε τον ΑΣ Γιάννητσών. Ο οποίος τι χρώμα έχει, ο ΑΣ Γιάννητσών τι χρώμα έχει, είναι και ανέρυθρο, καλά λέω. Ο ΑΣ Γιάννητσών δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι ασπρόμαυρο, δεν είμαι σίγουρος. Παίξαμε φέτος, παίξαμε εδώ με τον Αλμόκο, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου Μάρη, ψέματα θα σου πω. Ναι, όχι δεν θέλω ψέματα, ψέματα δεν θέλω, φτάνει. Μπορεί να προϋπήρχε ο Γιάννητσών σε τοπικό επίπεδο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων αγοράστηκε το αφημί του Μαυροβουνίου, το Μαυροβούνι διαλύθηκε δηλαδή η ομάδα και πήγε η έδρα στα Γιάννητσά και βγήκε ο Γιάννητσών Γάμα Εθνική. Απλά τι έγινε. Πέρσι ενώ ήταν Γάμα Εθνική ο Γιάννητσών και πήγαινε καλά, δηλαδή η ομάδα, σωθήκανε άνθρωποι, δεν πήγαινε κανείς στο γήπεδο, δεν είχε φιλάθλους, γιατί η μεν ήταν στην Αναγέννηση, ο κόσμος πήγαινε στο Α τοπικό και άλλοι στον Εθνικό Γιάννητσών που ήταν Α1. Ναι. Και εκείνοι πήγανε ψιλοκαλά, σωθήκανε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο μάλλον πιστεύω ότι η Αναγέννηση Γιάννητσών παίρνει το αφημί του, το Α Γιάννητσών και βγαίνει στη Γάμα Εθνική, γιατί ήταν λόγω κόσμου, δεν είχε καθόλου κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Παίζαν σε άρθιο γήπεδο. Ναι. Αυτό πήρα να σας πω μόνο. Μόνο αυτά ξέρω, αυτά λέω. Ναι. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Δανιλίδης. Τώρα βλέπω, δεν ξέρω το άλλο σήμα Γιάννητσά. Δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω ιδέα. Ποιος είναι ονόματα δεν ξέρω, αλλά ξέρω... Ναι, ναι, θα είναι πρόεδρος ο Τέο Δανιηλίδης. Θα είναι πρόεδρος. Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Πρωτάθλημα να πάρουμε πρόεδρο τον Τέο. Ναι, εμένα με καίει το θέμα χρώμα. Μη είστε αγοριά σας πρόμαυρο. Τι χρώμα θα έχει η ομάδα. Ναι. Αν μάθω κάτι θα πάρω να σας πω. Τα ηλίκια σπρώμαυρο. Αδερφό μου το Χρήστο που μας ακούει. Ο αδερφός σου Χρήστος. Ναι, ναι, ο μικρός. Ο μικρός. Είναι εδώ στο Πατρικό και ακούει. Χαιρετισμού στον Χρήστο. Χαιρετισμού στον Χρήστο. Να είναι καλά. Ο Χρήστος δεν μπορείς να σου πει. Να σε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να σε καλά. Στο καλό. Επόμενη γραμμή. Τα ηλίκια σπρώμαυρο. Παιδιά, είδαμε με ποιον έχει τώρα σχέση για τα λοιπά η Χριστίνα Βραχάλη. Το σταματάμε εδώ πέρα. Παιδιά, από τα Γιάννητσά δεν μας ακούει κανείς, δεν ασχολείστε. Ενημερώστε κάποιος. Έγινε νέα ομάδα. Ενώθηκαν η ιστορική Αναγέννηση Γιάννητσών με την όχι τόσο ιστορική ΑΣ Γιάννητσά. Έχουμε μια νέα ομάδα. Τι χρώματα έχει. Τι χρώματα έχει η ομάδα. Αυτό μας καίει. Μην γίνει καμία μαμουνιά. Μην δούμε κανένα περίεργο.
Εδώ πέρα μας λέει ο άλλος. Το κυανέρυθρο με το κυανόλευκο δεν βγάζουν, λέει, ασπρόμαυρο. 501 το λέει. Παιδιά, αυτά μην περνάνε έτσι. Okay. Διάβασε του αγκαλιά του Αγρινού και του άλλο από κάτω, του Elton John. Λοιπόν, διαβάζουμε νέο μήνυμα του Ρωμανίστα. Όποιος θέλει μπορεί να καλεί. Έτσι. Α, του Ρωμανίστα είναι. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να καλεί. 136 ονοματεπώνυμο. Είναι κρίμα και άδικο. Ενώ μπαίνεις για θέατρο, απαντάς και σωστά για την πεκτούρα που σκότωσε γάιδαρο με σουτ, δεν στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου. 789, Ρωμανίστα. Εμένα μου άρεσε και η δήλωση του Elton John σχετικά με τον Brexit, που είπε πως ντρέπεται για τη χώρα του και πως είναι Ευρωπαίος και όχι βλάκας Άγγλος ιμπεριαλιστής. Σε έσκησε ο Ρωμανίστα. Αν ο Ρωμανίστα βρει ένα καλό για την Αγγλία, εγώ θα βγω έξω εδώ τσιμισκή με το σόβρακο καλά και κάνει. Ο Παπαδόπουλας θα βαράει ντέφι. Καλά κάνει. Χωρίς υπερβολή. Ντέφι να γίνει. Πάμε λίγο μουσική, κύριε Χρήστο. Νομίζω ότι ο 233 σήμερα τίνει να κλέψει την παράσταση. Όχι τον Ειδήπου Στυρανό, την παράσταση εδώ πέρα στην εκπομπή. Στην Τρόικα. Ποια Τρόικα, τη Δόικα δηλαδή. Μάριε, διάσημος φαλακρός είπε, άνω κάτω τελεία, ανοίγει εισαγωγικά. Μπορεί όντως η φαλάκρα να αυξάνει τη γοητεία, αλλά σίγουρα μειώνει τις πιθανότητες να το διαπιστώσεις. Διάσημος φαλακρός. Αν κατάλαβα καλά, είναι ο οπαδός του ΠΑΟΚ με το προσωνύμιο Η Αγκαλιά του Αγρινίου. Αυτός δεν είναι. Με το nickname Η Αγκαλιά του Αγρινίου. Για ΠΑΟΚτσι, πραγματικά έξυπνο μήνυμα. Κάθε μέρα τέτοια διαβάζει. Μια ο Νίκος με τον χώρο ΠΑΟΚ, μια ο 233, μια ο 501, μια ο 432, μια ο 46. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Έτσι είναι. ΠΑΟΚ είσαι. Ασπρόμαυρο στα γυαλιτσά. Τώρα ήρθε. 136 ήρθε. Οκ, okay, ναι. Γιατί ήταν άδικο. Μπράβο. Οπότε μπαίνει κανονικά, στέλνει πάλι την απάντηση. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Δόικα. Τι γίνεται. Καλημέρα, εδώ Δόικα. Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Πάλι τα ίδια. Α, ο Παοκτσής, ο Στέφανος Θεσσαλονίκη, Ανδρέας Θεσσαλονίκη. Ανδρέας Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο δυνατά, Ανδρέα, μιλάς, δεν ξέρω, είσαι με green tooth, τι έχεις, κάτι έχεις. Ναι, είμαι με yellow tooth. Ναι, λίγο, α, μπράβο, τώρα σε ακούμε, ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι, παλικάρι. Πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Ποια πράγματα. Ρε φίλε, 30 θέματα βάλαμε. Εμένα θα με ενοχλήσει αν τα γιανιτσά θα φοράνε ασπρόμαυρα. Εμένα με ενοχλεί, αυτό λέω. Ξίδι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα τα γεννήσα να φάω αυτό, αλλά ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ναι. Πώς βλέπετε την ομάδα μέχρι τώρα. Το ΠΑΟΚ. Μία είναι η ομάδα. Δεν έχω δει εγώ. Ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε μισό λεπτό φιλικό, τίποτα, δεν έχω δει τίποτα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα λέει όλα ο τίτλος του άρθρου του Γιώργου Χελάκη πριν από τρεις μέρες. Τι λέει. Για τον Άμπελ Φερέιρα. Ένας προπονητής που δεν τρώει από τα έτοιμα. Και υποκλίνομαι. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος πάει να μάθει στον ΠΑΟΚ να παίζει μπάλα. Γιατί με τον άλλον δεν έπαιξε. Αυτό. Έτσι λες εσύ. Αυτό. Εντάξει, τώρα, αυτό αυτομάτως δεν τον χρήζει σούπερ φαβορί για φέτος. Σωστά. Ναι, εγώ πιστεύω, έχω μια, έτσι, ένα λογισμό ότι θα το πάρουμε, αλλά θα ματώσουμε λίγο πιο πολύ από πέρυσι. Γιατί πέρυσι δεν μάτωσες. Πέρσι δεν μάτωσες. Σαν τα σκυλιά παλεύανε. Πέρσι δεν μάτωσες. Σαν τα σκυλιά παλεύανε. Θεοί και δαίμονες. Πολύ άνετος ήμουν πέρυσι και ξεκινώντας και με μείον 2 ήμουν πολύ άνετος. Ναι, καλά, μην κερδίσεις Χαριλάου και θα σου λέγα. Απελπιστικά. Ας περνούσες ο ομίλους Champions League και θα σου λέγα. Φέτος μπορεί να μας βολέψει αυτό το γεγονός ότι υπάρχουν play-off αν περάσουμε στους ομίλους Champions League. Γιατί μπορεί να περιφέρει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είπες ότι θα παίξει καλύτερη μπάλα από πέρυσι. Αυτό, αν μη τι άλλο, καλά. Θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο φέτος. Να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν του άρεσε η μπάλα. Παίζαμε μπάμπικτον, ας πούμε. Άστα, τίποτα. Ήσουνα, το είπα. Με μία λέξη φτάνει. Διεκπεραιωτικός. Τίποτα άλλο. Ούτε καν κοινικός. Διεκπεραιωτικός. Όταν έβγαινε ο Πρίγκεβιτς, θυμάστε τι γινόταν. Πεντάρες και τεσσάρες μοιράζαμε δεξιά-αριστερά. Και με παιχνίδια του στυλ. Με τον Παναθηναϊκό μέσα έξω. Με την Ξάνθη μέσα έξω. Με Πανετολικό μέσα έξω και τέτοια. Άστα το σχολιάζω. Καλά, άντε κάνε κουβέντα τώρα. Άντε κάνε κουβέντα. Λάθος μου πήρες. Πήρα αυτό που ήθελα. Πήρα αυτό που ήθελα. Επιβεβαιώνω πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντρίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λατρεύω. Κατάλαβες πολύ καλά που πήρες. Σε λατρεύω. Και τι περιμένεις να ακούσεις. Έτσι είναι. Μάριος Λαμάς είναι αυτός. Τι να κάνεις. Μας συγκινεί ο Χρήστος, ο οποίος γράφει και το όνομα και το χαϊδευτικό για την πέκτουρα. Για την πεκτούρα η οποία σκότωσε τον γάιδαρο. Φανταστικό. Και γράφει και γυαλιά. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε σύνολο
6-7 σωστές απαντήσεις. Παιδιά, εγώ περίμενα το πολύ 2. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Περίμενα το πολύ 2, Παναγιώτη. Απαντήσεις. Σωστές, ναι. Ναι. Το πολύ 2 περίμενα. Εσύ είπες το 6% το 10% το ήξερε. Άλλο τότε, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί δεν ακούνε τώρα. Άλλοι, γιατί ξεχνάνε πολύ και ναι. Πόσοι ακούνε από τότε και. Ναι. Εντάξει, okay. Και εγώ προθέσει τι είπατε για δεκαετία εδώ με το Σωτήρι, το είχα ξεχάσει. Το ήξερα, ναι. Το είχα ξεχάσει. Τι σχέση έχει αυτό. Μπράβο, παιδιά. Είναι 7 απαντήσεις σίγουρα σωστές για τον ποδοσφαιριστή. Πιο παλιά ομάδα, ποια είναι η αναγέννηση, Γιάννητσον ή η άλλη. Η αναγέννηση. Η αναγέννηση, ε. Η αναγέννηση, Γιάννητσον. Ρε, εσύ σου λέω, ναι, ρε, τρελώσε. Αναγέννηση, Γιάννητσον, ρε Παναγιώτη. Ναι. Τώρα με κάνει σαν είσαι 13 ετών, με τρελαίνει, φίλε. 12. Θα με συγχύσει. Δεν μου λε. Πιο παλιά είναι από την Καρδίτσα. Περίμενε. Ναι, στα μυστικά του Βάλτου δεν ήταν όντως. Λοιπόν, περίμενε. Είπες για το 16-15 στα πέναλτι. Κύπελλο Ελλάδος, Αναγέννηση Γιάννητσον, ΠΑΟΚ. Ναι. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Γιάννητσον. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Γιάννητσον. Σωστό. Περάσαμε. Μπράβο. Ναι. Μετά, ποια ομάδα πρώτη εθνική παίρνει πρόκριση εκεί μέσα στο 119 στην Ιάκ. Παράταση. Μπράβο. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο χρονιά. Αναγέννηση Γιάννητσον, ΑΕΚ. Στην ναι. Παράταση 119. Έχει, ναι. έχει σκοτεινιάσει. Ναι. Ποιο βάζει τον γκολ. Πεπέ. Άγγλο. Λάγκλεϊ. Άρε Παναγώ. Γίγα. Στο μικρό νομίζω Τόμι. Τόμι Λάγκλεϊ. Ο Λάγκλεϊ. Ναι. Ο οποίος... Λάγκλεϊ ήταν το ίδιο στα παιχνίδια με τη Χόμβεντ. Άικ Χόμβεντ. Ο οποίο έπαιξε πολύ λίγο. Ποιο σκοράρει από τριάντα. Ο Ρος. Στο μικρό. Δεν θυμάμαι. Εθνικότητα. Δεν θυμάμαι. Σκοτσέζος. Σκοτσέζος. Ε. Τρέβορ Ρος. Τρέβορ Ρος. Από πού τον πήρε. Αμπερντίν. Έβερτον. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ο οποίο. Εντάξει, παραδέχομαι. Okay. Ο οποίο έπαιξε. Στην απίστευτη εκείνη σειρά ημιτελικού κυπέλου Αγγλίας, τότε γινόταν επαναληπτική. Μέχρι να περάσει η ομάδα. Ναι. Δεν πήγαινε. Όχι, παρατάσσε γύρω του. Συνέχεια. Τα τραβάσχει όλα. Πόσες φορές παίξανε και πήγε τελικό η Λίβερπουλ. Τέσσερις. Σε ένα μήνα μέσα. Τέσσερις. Ή πέντε ή έξι. Σόπα. Δεν θυμάμαι. Ή πέντε ή έξι. Ναι, στο ένα μάτς νομίζω σκοράρει και ο Τρέβορ Ρος. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Πάμε γραμμή τελευταία για σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Ποιος... Ο Κυριάκος, ο παδός. Α, ο της ΑΕΚ. Ο Κυριάκος, οδηγός ταξί, οδηγεί επικινδύνος και ο παδός της ΑΕΚ, δηλωμένος εχθρός της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και πάντως αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή και ο παδός της Γερμανίας, έτσι. Ναι. Μετά την ευτυχία που είχε η ομάδα της ΑΕΚ να έχει τον Τίμο Τσαλάιντερ και τον Βάλτερ Βάγνερ, ήρθαν αυτά τα δύο τα καραπαλτά. Ο Λάγκλε και ο Ρος και άκου τι σύνθημα είχε βγάλει η Original. Εποχή Ζαφυρόπουλου, ζήτα, ε! Άκου, ναι, ναι, ήμουν και φαντάρος, αλλά εντάξει. Ποιος, ο Λάγκλε και ο Ρος. Αντί για τον Μαύρο. Ναι, ναι, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Περίμενε λίγο, το μικρό του Τσανλάιντερ, θύμισε μου λίγο. Όταν πέρασε τα φυλακή, ρε. Φαντάρος ήμουνα. Έλα. Τίμο, μπράβο, Τίμο Τσανλάιντερ, ναι. Κυριακό, να σε ρωτήσω κάτι. Τη χρονιά που παίξατε με την Ούιπεστ, αυτό που λέω εγώ το 2-0-3-0. Εκείνη είναι η ίδια χρονιά με την Κολονία που διακόπτει το μάτς επειδή πέσαν τα φώτα. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια αργότερα. Πρώτα ήταν η Κολονία, τα φώτα 0-1 και. 3-3 το μάτς και 0-1 το άλλο, ναι. Όχι, και με την Ούιπεστ κερδίσαμε 2-0 και χάσαμε 4-1. Εκεί και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, πού να πας δηλαδή, Ζαφυρόπουλο και Λάκνε καιρό, πού να πας δηλαδή. 2-0 στην Αθήνα, νομίζω ο Ρος βάζει το δεύτερο γκολ από 30 μέτρα. Μεσημέρι το μάτς. Κάπου, ναι. Κάπου βρίσκει η μπάλα και παίρνει και λίγο καμπύλη τροσιά και μπαίνει γκολ. Ναι, και στην Ρεβάνης δεν πρέπει να την έδειξε. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Από τη Ρεβάνης δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, το 4-1. Ναι, δεν πρέπει. Τότε είδαμε πολλά μάτς, δεν τα δείχνανε πιο πολύ και για τα εντός μάτς. Πώς έδειξαν, ας πούμε, ΠΑΟΚ Λιόν το 4-0. Το 3-3, ναι. Δεν, για εισιτήρια και αυτά, δεν είχε δείξει το ΑΕΚ Πόρτο 6-1. Ναι. Και από την πορεία της ΑΕΚ στους 4 δεν είχε δείξει και τα δύο μάτς με την Ντέρμπι. Ούτε το 2-0, ούτε το 3-2 στην Αθήνα δεν τα έδειξε τηλεόραση, ενώ έδειξε όλα τα υπόλοιπα έξω. Μπράβο. Και έχει, έδειξε με QPR. Έδειξε με Derby County, δεν όλα, το δείχνει. Όλα τα έδειξε. Ναι. Όλα εκτός από τα δύο μάτς με την Derby, δεν τα έδειξε. Μπράβο. Τα οποία είναι ματσάρες, δεν υπάρχουν. Ε. Δεν είναι ματσάρες. Ναι, ναι, αλλά εδώ υπάρχει και ένας μύθος. Ναι. Όχι θρύλος, ένας μύθος για τον Στεριούδα. Ναι. Ο οποίος έκανε μία-δύο αποκλειστούλες, ας πούμε, στιχτοδός ωραίες. Και τίποτα άλλο παραπάνω που λέει ο ήρωας του Ντέρμπι και φτάει και στο πρώτο γκολ, ας πούμε, που φάγαμε, έτσι. Ναι, ο κορυφαίος, όχι απλά κορυφαίος στο μάτς στην Αγγλία, θεωρείται η κορυφαία εμφάνιση Έλληνα ποδοσφαιριστή με τον σύλλογό του εκτός έδρας, Τάκης Νικολούδης. Απίστευτη εμφάνιση. Α, ναι. Εν τω μεταξύ, το πρώτο γκολ που έβαλε η ΑΕΚ, ας πούμε, όχι, το 1-1 είχε γίνει,
το 1-1 με φάουλ του Νικολούδη, το 2-1 δεν το έδειξε ποτέ κανείς, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε στο YouTube, ούτε από τότε που θυμάμαι εγώ κτλ. Μέχρι να κάνει το 3-1 ο Τάσος και να μειώσουν μετά αυτοί με 3-2, ούτε το 3-2 ο Κύπριος. Ναι. Ούτε το 3-2 η μείωση του σκόρου από την τέρμη, δηλαδή τον γκολ δεν το είδαμε ποτέ. Δεν ξέρω αν το είδε κάποιος κάποτε, ποτέ όμως. Ο οποίος ο Τάσος σκοράρει και στο Τωρίνο, με τη Γιουβέντους. Όχι. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Λάθος κάνεις. Σε ποιο μάτς. Είμαι πιο μεγάλος από σένα. Χώρια που είμαι εγκυκλοπαίδεια σε αυτό το πράγμα, ειδικά για την ΑΕΚ. Λάζαρος Παπαδόπουλος που έμοιαζε φυσιογνωμικά με τον Τάσο κάπως. Ξέρεις, φαλακρίτσα, ξέρω εγώ κτλ. Τίποτα. Λάζαρος Παπαδόπουλος. Από λάθος γύρισμα του αμυντικού πετάγεται ανάμεσα από τον δύο σερβιμπά και την πλασάρει. Κάνει το 1-1. Κάτσε, λες εσύ, ο Τάσο Παπαδόπουλος, λες εσύ. Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ο Λάζαρος. Λάζαρος Παπαδόπουλος, ναι. Δηλαδή πέσει να είχε παίξει στη ζωή του 5 μάτς βασικός, ένα από αυτά ήταν αυτό, ας πούμε. Φίλε, δίνω 80% στη Γιουβέντους μέσα, σκοράρει ο Τάσος. Μην το συζητάς, ούτε κατά διάνοια. Δεν σε ρωτήσω κάτι. Εκείνη τη χρονιά το παίρνει η Γιουβέντους με την Μπιλμπάο τελικό, διπλό τελικό, έτσι. Ναι, ναι. 1-0 με μια κεφαλιά με τον νόμο δικαιωμάτων. Και ένα κεφαλιά ψαράκι ο 11-0-1, μετά φάγανε 2 γκολ. Ρομπέρτο. Αλλά το πήραν. Αν ήμουν γυναίκα, θα πήγαινα με τον 11 κάθε μέρα. Κύριε Γιάκο, να σε ρωτήσω κάτι. Στο 3-3 που λέμε ΑΕΚ Κολονία, το μάτς διεκόπη, ξαναγίνεται και λίγη 0-1. Δεν υπήρξε το 3-3 ουσιαστικά. Αυτό σου είπα. Α, ναι, γιατί λες 3-3 και 0-1. Ναι, το 0-1 μετράει. Ναι, εγώ του λέω 3-3 και μου λέει μετά 3-3 και 0-1. Λέω το 3-3 όμως δεν ήταν σαν να μην υπήρξε το παιχνίδι. Εντάξει, ρε παιδί μου, μέχρι κάπου στο 80-85. Εντάξει, είδαμε 6 γκολ και το θυμόμαστε από αυτό. Επισήμως είναι 0-1. Επισήμως είναι 0-1, ναι. Ωραία. Και τον τρόπο που χάσαμε από την κυβέρνηση το 4-1, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μετά από 2 χρόνια χάνει ο Άρης από τη Σεντετιέν. Ημίχρονο 1-1. Το γίνεται στην Τετιέν, σου φαίνεται άρεσε 1-1 και 4-1 τελικό όπως και εμείς, ας πούμε. Ναι, λες εκεί, ναι. Και βάλες 3-3 που καρφώθηκε ο Πατσιαρός στο δοκάρι από το κόρνερ, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι, μπράβο ρε. Ο Άρης με τη Σεντετιέν, πιο παλιά ήταν ο Άρης με τη Σεντετιέν. Έπεσε απευθείας κόρνερ, έφαγε γκολ και έπεσε με τα μούτρα στο δοκάρι. Εκεί ο Άρης κινδύνευσε να υποστεί την πρώτη του ήττα που λένε ότι είναι αίτητη κτλ. Έχανε 3-1 και το έκανε 3-3 απέναντι της Κόμπο Εμίλος, μείωσε. Και ο Έλκερ είχε έρθει εδώ με Άρης Λόκερ, θυμάσαι. Το θυμάσαι? Άρης με ποιον? Άρης Λόκερεν, με Έλκερη Λόκερεν. Ναι, ναι, τον οδοστοτήρα μου, έπαιζε εκεί. Και κάποιος δύο πακέτα τσιγάρα. Ο? Κάποιος δύο πακέτα τσιγάρα, λέει ο Πρέμπερ, Λάρσεν Έλκερ. Ο Δανός που πήγε στη Βερόνα και έπαιξε με Σάββαρο. Και με εμάς έπαιξε, ναι. Ο Έλκερ σου λέω. Ο Έλκερ, ναι. Έπαιζε στη Λόκερεν τότε. Ναι, στη Λόκερεν. 4-0 ήταν. Ωραία. Ωραία, Κυριάκο. Έγινε. Καλημέρα, Κυριάκο. Υπέροχη παρουσία και σήμερα. Να είσαι καλά, αγόρι. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Έτσι με πίεση χρόνου πάμε. Γιατί έτσι μας αρέσει. Ένα τελευταίο μηνυματάκι για σένα, νομίζω, Παναγιώτη. Η Αθηνά είναι. Α, η Αθηνά από το κυτρινόμαυρο κορδελιό. Την καλημέρα μου. Έτσι για να σπάσει λίγο η μουντάδα από το ασπρόμαυρο και να μπει λίγο χρώμα. Καλώς ήρθες. Παπ, σε λατρεύουμε. Αθηνά, αρρωστάκια, Αριανάκη. Λίγο χρώμα, λες και το άλλο δεν είναι χρώμα. Μια βλιάξη είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, χαράλαμπος για τους φίλους Μπάμπης Ακριβόπουλος. Ο παικταράς, ο οποίος σκότωσε γάιδαρο στο χωριό του πριν πάει στη Βέρεια με αριστερό βρωμόσουτο. Από τη Βέρεια τον πήρε η ΑΕΚ και έκανε μια αξιοπρεπή καριέρα. Ο χαράλαμπος Μπάμπης Ακριβόπουλος, αυτή είναι η απάντηση. Είχαμε 9 σωστές απαντήσεις. Πραγματικά είμαστε περήφανοι για σας. Ένας όμως είναι ο νικητής και ονομάζεται Ιωάννης Καλαϊτζίδης. Τελειώνει σε 047. Ιωάννης Καλαϊτζίδης τελειώνει σε 047. Μπορεί σήμερα από την μία και μετά να πάει σε ένα από τα 3 Opticon Express στην πόλη. Όχι στο Πριβέ, στο Μακεδονία Παλάσσι, σε ένα από τα άλλα 3 που βρίσκονται σε Θεσσαλονίκα City, στην Φραπεδονίλα, για να παραλάβει τα γυαλιά του. Η Δίπους Τύρανος, νικητές είναι η Λιάννα Κουρκουρίδου, Λάζαρος, κάτσε, όπα, πώς το έχω γράψει εδώ πέρα ρε εσύ, Λάζαρος, σήκωσε λίγο ρε εσύ Χρήστο, γράμματά μου ρε φίλε, φαρμακοποιός, γιατρός, Λάζαρος Κατσίδης και Αυγερινός Τσακύρογλου, Λιάννα Κουρκουρίδου, Λάζαρος Κατσίδης και Αυγερινός Τσακύρογλου, όποτε γίνει η παράσταση, αν δεν γίνει απόψε, αύριο,
πηγαίνετε κανονικά, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Καλημερίζω κάπου εδώ πέρα το πιπερών, γιατί πλησιάζει η ώρα της πείνας. Σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Πατρέου 25, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πραγματικά ζωγραφίζει 15-17 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα. Και τη λιβεριά από το πιπερών 2310-868-868. Κάτι ιδιαίτερο θα έχει ετοιμάσει και σήμερα ο Βασίλης και το επιτελείο του στο πιπερών. Ευχαριστώ από καρδιάς Χρήστο Κιώση που πραγματικά σήμερα έκανε τα μαγικά του. Δεν κατάλαβα γιατί. Στα αντέξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Όλα ισοπαίδωση, φίλε. Ασλαμής ισοπεδωτικός. Και στέλνουμε και χαιρετισμούς στον πρώην συνεργάτη της εκπομπής, τον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος συνεχίζει τον να. Τον δάσκαλο του λίμπερο. Συνεχίζει να ακολουθεί την προετοιμασία του Άρεος στην Θεσσαλονίκη.